Θέλω ένα σχόλιο, Κώστα. Με την εμπειρία. Έχω μείνει άφωνος. Επικαλούμε την εμπειρία σου που λέει και συνάδελφος. Ασχολίαστο. Έγινε ερώτηση στον Άγγελο 4 λεπτά. Από συνάδελφο κάποτε, πολύ παλιά. Ναι, ξέρω και από ποιον. Φαντάζομαι. Και λέει ο Άγγελος, παλικάρι μου, δεν κατάλαβα τίποτα. Βγήκε 32 ετών, Κωστά, γνώρισα στην πεθερά μου ένα φίλο του εραστή μου. Ό,τι να είναι. Τώρα εκείνος απειλεί να της πει ότι απατάω τον άντρα μου. Ποιος τα σκέφτεται αυτά. Ποιος τα σκέφτεται, ο αρχισυντάκτης πρέπει να παίρνει φοβερές. Ας την πεθερά ήσυχη, ρε φίλε. Δώσεις αδρεναλίνης κάθε με πρωί για να πάει αυτά, εκεί. Τώρα την μπλέξεις την πεθερά με το φίλο του εραστή σου και. Την φίλο του εραστή. Όχι του άντρα της. Εννοεί ότι της τον γνώρισε ως γκόμενο. Ναι, το φίλο του γκομενού της. Έτσι. Ναι, και, όχι, και αυτός έγινε γκόμενος της πεθεράς. Και τώρα ο γκόμενος λέει ότι θα τα πει στον άντρα. Χαμός. Μπέρδεμα. Τι γίνεται, Κώστα, στις διπλανές πόρτες από εμάς. Είναι ίσως κάτι πιο ξεκάθαρο πάντως από την, υπόθεση τη γνωστή. Που ταλαιπωρεί το ελληνικό ποδόσφαιρο, Στέργιο. Το Βράνιες λες. Ήρωας ο Τόσιτς που αντέχει την Καρλεούσα δεν την αγάπησε ποτέ. Έκλαιγε σαν τρίχρονο κοριτσάκι. Ναι, ναι. Βράνιες, τι δεν αγάπησε ποτέ. Ποιος ασχολείται. Ποια είναι η υπόθεση, Κώστα? Ποιος... Δεν είναι αυτή. Το όλες αλέ. Η αυτοψία, το πόρισμα, η απόφαση που είναι εισήγηση και η εισήγηση που είναι απόφαση, που είναι δεσμευτική αλλά δεν είναι δεσμευτική, ο υποβιβασμός και η αφαίρεση βαθμών, το παρένθετο πρόσωπο. Πρέπει να κάνουμε κι εμείς έτσι μια καλή εισαγωγή. Δηλαδή να λέω εγώ με στόμφο, έκανε ή δεν έκανε η Μαρούπα αυτοψία, να παίζει λιοχαλάκι από πίσω. Είχε το κινητό 128 GB ή δεν είχε. Σε λίγο μουσική από πίσω. Λίγο να το κάνουμε, δεν πολύ. Δραματικό, βέβαια. Δεν το έχουμε αυτό. Δεν είναι το στυλ μας. Δεν είναι το στυλ μας. Ακούστε σε λίγο. Γιατί αποκλείστηκε ο Μάτσος από την αποστολή. Θέμα είναι αυτό. Λοιπόν, το θέμα είναι, Κώστα, δίνουμε και σήμερα 3 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Σωστό. 23 Φεβρουαρίου. Εντάξει, έχει ο κόσμος στην αγωνία, το καταλαβαίνω. Λοιπόν, FM κενό, ονοματεπώνυμο, στο 54526. Είτε βάλετε ΠΑΟΚ, είτε δεν βάλετε. Μέσα στην κλήρωση είστε, δεν έχουμε άλλα εισιτήρια. Τουλάχιστον αυτό γνωρίζω εγώ, Κώστα. Μην μπερδευτεί κανείς πάλι και στείλει 56 μηνύματα. Εντάξει, ο καθένας στέλνει όσα θέλει. Ναι, εντάξει, όσα θέλει. Εννοείται έχει περισσότερες πιθανότητες συμμετοχής, αλλά. Δεν μπορώ να απαγορεύσω σε κάποιον. Ναι, εντάξει. 2, 3, 4, 5. Ποιε είναι οι εντοχές του. Αν μπορεί να θέλει 200, ρε φίλε. Σωστά. Σου λέει να περιμένω στο ίντερνετ άλλα 5 τα ξημερώματα. Και να μην τελικά αγοράσω εισιτήριο, θα πέσει το σύστημα πάλι. Άλλος μπορεί να θέλει. Στείλει 100 μηνύματα. Οπωσδήποτε να είναι, σωστά. Εντάξει, ο καθένας. Λοιπόν, συμφωνούμε. FM και ενώ ΠΑΟΚ, ονοματεπώνυμο οπωσδήποτε, στο 545-26 κλήρωση, 2-3 λεπτάκια πριν τις 2. Χαμός, Κώστα, στο προφίλ της κυρίας Μαρούπα. Τρομερά πράγματα. 800 σχόλια. Έχει μερικά υβριστικά, να ξέρεις. Έτσι το λέω πληροφοριακά. Απαντάει σε μερικά, κυρία Μαρούπα. Απαντάει κιόλας. Απαντάει, βέβαια, φίλε. Δεν έχω να κρύψω τίποτα, είμαι καθαρή, εγώ τα λέω. Ναι, αλλά οι κακές γλώσσες λένε ότι απαντάει μόνο σε αυτά που θέλει. Δεν απαντάει σε όλα. Όλοι αυτό κάνουμε, Κώστα. Σε αυτό που θέλει. Ναι, εντάξει, σε αυτούς που θέλει εννοεί ότι είναι φύλα προσκύμενοι. Σε Αθηναίους και τα λοιπά. Anyway. Εντάξει, την έκανε τη δουλειά της, κυρία Μαρούπα. Καλός, κακός. Θα κρίνει το πρωτοβάθμιο όργανο της Σούπερ Λίγκας. Γιατί αν ο ΠΑΟΚ καθωθεί, σημαίνει αυτόματο ότι δεν κάναν καλά τη δουλειά τους οι άνθρωποι της Επιτροπής. Ή μπορεί να πει η Σούπερ Λίγκα ότι αυτά που λέει η Επιτροπή είναι σωστά και να δούμε πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση. Πάντως ο ΠΑΟΚ κλείθηκε σε απολογία, Κώστα. Ναι. Γρήγορα κιόλας, δηλαδή ένα μισάωρο. Εχθές μετά το τέλος της εκπομπής μας βγήκε η σχετική ανακοίνωση. Δευτέρα στις 9.30 το πρωί. Τι 9.30 το πρωί, παιδιά. Δευτέρα θα έχει. Σηκωθούμε 6, δηλαδή να πάμε το αεροπλάνο, να φτάσουμε κάτω 7. Δευτέρα θα έχει και απόφαση. Δεν νομίζω, όχι. Η ΠΑΕ Ξάνθη βασικά έχει κληθεί. Καλά, εννοείται. Και η ΠΑΕ Πανιώνιση, η οποία ΠΑΕ Πανιώνιση έχει κάνει ένσταση κατά του κύρου του αγώνα με την Ξάνθη. Επειδή η Ξάνθη δεν έχει αδειοδότηση. Το έλεγα και προχθές, Κώστα, νομίζω δείχνει τον δρόμο, μάλλον μας προειδεάζει τι θα γίνει με το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Δηλαδή δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα το αφήσει έτσι προκειμένου να δημιουργήσει εντυπώσεις. Δεν τα αφήνουν αυτά στον Πειραιά κάτω. Σου λέει ό,τι αναστάσεις προκαλέσουμε, ρε παιδί μου.
ένσταση και πριν το μάτς και ένσταση μετά. Θα δούμε. Ξαναλέω, Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου, ώρα 9.30 το πρωί. Τι ώρα είναι αυτή, ρε φίλε, τώρα. Εντάξει, πού να έχουν οι δικηγόροι. Μέχρι να μαζευτούν ζουρ, μουρ και τα λοιπά, θα πάει 10, 10.30. Ελάτε, παιδιά, τι γίνεται εδώ. Έτοιμο το σκεπτικό της απόφασης. Έτοιμη απόφαση. Έτοιμη. Βαριέται ο δικαστής αναβολή. Έτοιμη. Λες. Θα πει φέρτε υπομνήματα και τα λοιπά και τελειώσαμε. Και η Ξάνθη και ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός. Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου, ώρα 9.30. Με την παρούσα σας διαβιβάζουμε την από 27/1/2020 έκθεση κάθετος πόρισμα της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, η οποία μας διαβιβάστηκε με τον υπαριθμό πρωτοκόλλου έγγραφό της, καθώς και το υπαριθμό 1 εκεί εξερχόμενο 38 κτλ. Έγγραφο της ΕΠΟ, καλώντας σας να παραστείτε ενώπιόν μας κατά την εκδίκασή της. Άρα, Δευτέρα θα ξεκινήσει. Δεν νομίζω, Κώστα, ότι είναι μια υπόθεση που μπορεί να τελειώσει σε μισή και μία ώρα. Όχι, εντάξει. Δηλαδή, όπως είναι καλή, ας πούμε, κάποιον παράγοντα για άσχημη συμπεριφορά. Και το απόγευμα βγάζει απόφαση, βγάζει ποινή. Θα τοποθετηθεί η Ξάνθη, ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός. Μπορεί να πεταχτεί κανένας Αλέξης Κούγιας. Εύκολα. Σου λέει εδώ μπορεί να κάνουν δεκτή την παρέμβασή μου. Θα έχουμε θέματα πάλι από Δευτέρα. Αλλά μέχρι τότε. Μέχρι τώρα λίγο να αφήσουμε στην άκρη. Να ασχοληθούμε και λίγο μπορούμε, με την μπάλα. Όσο μπορούμε. Το και άλλωστε υπάρχουν άλλα καυτά ζητήματα. Α πούμε για παράδειγμα, πού είναι ο Σμιθ. Πού είναι ο Σμιθ. Πού είναι ο Σμιθ. Το έλεγε ο Νίκος. Απίστευτο. Ο Νίκος το έλεγε. Ότι δεν θα. Και στο ΠΑΟ 24 και σε μας που φύγει. Ότι όπως πέρσι φύγαν για άδεια και τους ψάχναμε τους μισούς. Ναι. Ελοχεύει αυτός ο κίνδυνος. Κοίταξε και σε. Και τον είχα πει εγώ, πάρτε τα διαβατήρια. Και σε άλλες ομάδες. Και σε άλλες ομάδες τους ψάχνουν, ναι, αλλά μόνο στον ΠΑΟ τα γράφεται. Μόνο στον ΠΑΟ. Και για να σας δώσω. Δεν μπορείς να κρύψεις αυτά τα γεγονότα, φίλε. Πώς το κρύψεις. Για να σας δώσω και την πληροφορία που μου έστειλε. Γιατί θες... να το κρύψεις, βασικά. Ένας φίλος, ναι, σας, ναι, δίνω την πληροφορία. Στον Άριο Σμιθ. Να σας ανοίξω τα ματάκια, mm-hmm, Στέργιο, την Παρασκευή θα έρθει. Έρχεται. 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 Άντε, ναι, Σμιθ. Άντε, αγόρι μου, χρυσό. Έτσι μου είπε ένας φίλος που μέχρι τώρα όσα μου έχει πει έχουν βγει. Ειδικό στα μπασκετικά του ΠΑΟΚ. Μου είπε ότι την Παρασκευή θα έρθει τελικά. Ο δυσαρεστημένος. Τι παράπονο μπορεί να έχει, ρε φίλε. Δεν τον αγαπάμε, δεν έχουμε καλό γήπεδο. Φίλε, πήρατε. 7 παίκτες θέσεις του πήρατε. Δεν έχει ρόλο στην ομάδα. 7 παίκτες θέσεις του πήρατε. Δεν έχει κάνει ταξίδια στην Ευρώπη. Μια στην Κλαϊπέδα, μια στη Γαλλία, μια στην Ιταλία. Εν τω μεταξύ, όλο τυχαίο μόλις τελείωσε Ευρώπη, αντίο. Έφυγε. Να δεχτώ ότι μπορεί να υπάρχει μια καθυστέρηση στα χρήματα. Πήρατε 7 παίκτες θέσεις του. Τέλος. Ναι, αλλά τον αγαπάμε, ρε φίλε. Ναι, τον αγαπάμε. Άνταμ σε αγαπάμε, αλλά ο Άνταμ. Αντίο. Και αν υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση. Πήρατε τον Μπόμπι, πήρατε το Σόρτερ. Μειώθηκε ο χρόνος συμμετοχής του, μειώθηκαν τα σούτ του. Αλλά τώρα θα έρθει. Μια άλλη είδηση σημαντική, όχι βέβαια αθλητική, αλλά σημαντική γιατί είμαστε και ραδιοφωνικός σταθμός της Βόρειας Ελλάδας και της Μακεδονίας φυσικά. Ο περιφερειάρχης μας, ο αγαπημένος σου Στέργιο. Ο Τζιτζί. Έλα, ρε φίλε. Εξελέγει πριν από λίγο πρόεδρος της Επιτροπής των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλης Ευρώπης δηλαδή. Περήφανη, φίλε. Τεράστια επιτυχία. Είναι ο πρώτος Έλληνας που καταλαμβάνει τόσο υψηλό αξίωμα που ιεραρχείται αμέσως μετά τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δηλαδή είναι δεύτερος ουσιαστικά και προεδρεύει του οργάνου της συνέλευσης των αυτοδιοίκησεων Α και Β βαθμού όλων των χώρων όπως. Σταμάτα. Δηλαδή... Ταξίδια αυτά έχω να πάω στη ρηξή περιφερειακή. Ο περιφερειακός θα σιγά. Θα φέρω αλογόνου, αλογμία. Θα κάνουμε και ένα διαγωνισμό σε 4,5 χρόνια. Λοιπόν, παρόλα αυτά, συγχαρητήρια στον Απόστολο. Πρέπει να έχω ταξίδι στο εξωτερικό. Ναι, μετά από Βρυξέλλες έχω Στρασβούργο. Μετά θα πάω να δω τον Νορβηγό περιφερειάρχη του Όσλο. Ρέκος Λακούβε, σκοτώνονται. Μα καλά, και εσείς οδηγείτε σαν. Και εσείς οδηγείτε σαν γκάου. Λοιπόν, θα κάνουμε έναν διαγωνισμό για να είμαστε και καθαροί, διαφάνεια κτλ. Λάμπες από το Βέλγιο, αλογόνου. Ειδικές. Ναι. Φέρτε λάμπες. Να ανάβει μόνο με φωτοκύτταρο όταν περνάει το αμάξι μπροστά. Έτσι. Δηλαδή, έτσι. Μην ανάβουν και δεν περνάει αυτό το τζάμπα και η λάμπα. Έτσι. Ακριβώς. Τα έχει πει η πίτσα από το πουλού. Οικονομία. Και να μάθετε να οδηγάτε. Θα κάνουμε και ένα πρόγραμμα η περιφέρεια για τη σωστή οδηγική συμπεριφορά. Και τελειώσαμε. Λοιπόν. Το 97 που επισκεφτεί Κώστα τις Ηνωμένες Πολιτείες σε νεαρή ηλικία. Το 97. Οι δρόμοι έχουν. Μάλλον. Ναι, οι δρόμοι είχαν κάτι σαν φωτοκύτταρο. Δηλαδή, μάλλον ενεργοποιούνταν το φανάρι αν πατούσε πάνω αυτοκίνητο. Πατούσε πάνω.
Ναι. Δεν άναβε το φανάρι το πλαϊνό να κόψει το κεντρικό δρόμο αν δεν υπήρχε αυτοκίνητο στον πλαϊνό δρόμο. Το 97. Το 97. Έχουμε και εμείς το ρετζίκι φωτοκύτταρο. Εκεί στη στροφή για το. Έχετε ένα. Ναι, για το σπίτι μου έχει. Πιλωτικό είναι το πρόγραμμα. Έχει. Και δεν το ξέρει ο άλλος και σταματάει πιο πίσω στο φανάρι και εμείς περιμένει... από πίσω βρίζουμε. Και ο άλλος λέει τι βρίζει τώρα, χαλασμένο είναι. Και βγαίνεις από το αμάξι και του λες πήγαινε λίγο πιο μπροστά για να σε βρει το φωτοκύτταρο. Ρετζίκι ο Λέα. Σε βάλανε, ρε φίλε. Σε παράδρομο, σε παράδρομο. Με ενημερώνει φίλος του ΠΑΟΚ ότι ο ΠΑΟΚ κληρώθηκε με Φίνικα Σύρου στο Final Four του Βόλια, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, το είχαμε υπόψη να το πούμε, ναι. Ναι. Φίνικα Σύρου λοιπόν ΠΑΟΚ στον ημιτελικό. Διαβάζω το ΠΑΟΚ 24. Δύσκολο. Το άλλο ζευγάρι Ολυμπιακός με Κηφισιά. Ο θρύλος θα τα πάρει όλα. 13-14 ή 14-15 Μαρτίου θα γίνει μια συνεννόηση με την ΕΡΤ. Δεν έχει ακόμα γίνει γνωστή η έδρα. Εγώ θα προτείνω δύο αωράκια. Ναι, βέβαια. Ναι. Τελειώ γήπεδο, φίλε, μην τα λέμε. Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. ΠΑΟΚ Φίνικα Σύρου και Ολυμπιακός Κηφισιά. Και έχει και δεύτερο μήνυμα φίλος ο Κώστας. Σήμερα είναι εύκολο, μην βγάλετε το χρήσανθο και στείλει στην ομάδα αρνητική ενέργεια. Έχουν συνδέσει με κάποιο τρόπο το χρήσανθο που δεν καταλαβαίνω. Τι σχέση έχει η αρνητική ενέργεια εναντίον του ΠΑΟΚ? Δεν μπορώ να καταλάβω, όχι. Δεν υιοθετούμε σαν εκπομπή. Θα αναλύσουμε τα δεδομένα του αγώνος. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε τον αγαπημένο συνάδελφο στη διάρκεια της εκπομπής για να μας πει τα δικά του, βέβαια, γιατί και αυτός παίζει κύπελο, έτσι είναι. Αύριο όμως. Πρόκριση και στο Περιστέρι και τέτοια. Μετά από 50 χρόνια. Ιστορικό παιχνίδι. Ιστορικό, βέβαια. Ναι. Και μετά το έχω πάρει σίγουρα. Έτσι και παρά στον Αντρόμητο το έχω πάρει σίγουρα. Και τελείωσε. Αν περάσει τον βέβαια, το έχει πάρει σίγουρα. Τελείωσε. Αλλά είπαμε. Δεν ξέρω γιατί θα κατέβουν οι άλλες ομάδες αν περάσει τον Αντρόμητο. Είναι βέβαιο ότι θα περάσει τον Αντρόμητο γιατί θα παίξει καλά. Και είπαμε, αν παίζει καλά, κερδίζει. Πρώην πρόεδρος του Άρη κάποτε. Αυτό είναι ιστορικό γεγονός, δεν είναι η κασία, καφενείο μου είπανε. Έκανε πρόβες κυπέλου, φίλε. Εντάξει, ο Λάμπρος. Σήκωνε το κύπελο. Ο φίλος του Χρύσανθο. Πριν τον τελικό. Και το λέγανε δίπλα του, όχι, έτσι, μην το σηκώσει έτσι. Παιδιά, με ένα χέρι, με δύο. Να το σηκώσει πλάγια. Εντάξει, αυτά είναι. Γραφικές ιστορίες. Βγάζαν φωτογραφίες, ρε φίλε. Γραφικές ιστορίες για να γεμίζουν τη δική μας καθημερινότητα. Ρε φίλε, αυτό είναι καντεμιά. Ναι, είναι. Είναι, εντάξει, αλλά. Γιατί... Αλλά η δίψα, το πάθος, ο λαός και τέτοιο. Στο τελικό του ΆΚΑ το 14 βγήκανε πολύ συνάδελφοι φωτογραφία με το κύπελο. Παναθηναϊκός Άρης. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Βγήκανε και ο Μπέργκ. Και μετά ο Μπέργκ. Ο Μπέργκ. Τέσσερα. Κουαρτέτο. Κατέβασμα φωτογραφία. Κουαρτέτο. Δεν βγαίνουμε, παιδιά, ούτε με κύπελο. Δεν βγαίνουμε. Πριν, ναι, δεν ναι, βγαίνουμε. Ναι. Μετά όσο θέλετε. Ούτε το παίζουμε στο στοίχημα. Δόξα τω Θεώ, τα κύπελα του ΠΑΟΚ τα περσινά γύρισαν τη μισή Ελλάδα. Τα πήγε ο ΠΑΟΚ και στις συνδέσμους σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα και καλά έκανε. Να βγει ο κόσμος φωτογραφίες. Πήρε μετά όμως κύπελο. Αλλά πριν το κατακτήσει το κύπελο, ούτε φωτογραφία βγαίνει, ούτε. Πώς μόνο κάνεις πρόβες, Κώστα. Πώς θα σηκώσει το κύπελο. Ναι, ναι. Εντάξει, δηλαδή... τέλος πάντων, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η μάχη του κυπέλου Ελλάδος. Τετάρτη σήμερα στις 8 ο ΠΑΟΚ καλείται να υπερασπιστεί το 2-0 που κέρδισε τον Παναθηναϊκό Σιντούμπα. Αύριο παίζει ο Άρης. Θα έχει γενικότερα ψωμάκι, Κώστα, σήμερα και αύριο. Και θα έχει πολύ ψωμί αν την Παρασκευή είναι και οι δύο ομάδες στους 4. Χαμός. Και σε μια ενδεχόμενη κλήρωση ΠΑΟΚ-Άρης, εγώ σου δηλώνω έτσι ναι. Ευθαρσός, θα πάρω ένα μήνα άδεια να μην ακούω το Χρύσανθο. Όχι, και όχι. Και θα επιστρέψω αφού τελειώσει και ο δεύτερος παραμονητικός. Τελικό, τελικό θέλουμε, είπαμε. Τελικό. Τελικό Άρης ΠΑΟΚ θα γίνει, στη Λάρισα. Τελικό δεν θέλουν οι φίλοι του Άρη, τουλάχιστον οι 2-3 δικοί μου. Είχαμε ζήσει μια κουβέντα. Γιατί? Γιατί λέει καλύτερα να χάσω στον ημιτελικό από τον ΠΑΟΚ. Τι λες, δεν θα χάσεις. Να χάσω πάλι στον τελικό. Α, στον τελικό και να χάσω, από αυτούς. Και εσύ, ρε Παπαδόπουλε, γλιστράς. Κατάλαβα. Στον ημιτελικό, μου λέει φίλος του Άρη και δεν λέω ψέματα, τουλάχιστον με ξέρεις. Να λέει λίγο τη διαιτησία, λίγο φτάσει. Τούμπα θα μας κερδίσετε. Να όμως σφαγή τη διαιτησία θα το καλύψουμε. Στο τελικό λέει είναι δύσκολα πράγματα. Να έχει την αλήθεια ότι είναι πιο δυνηρό να χάσεις. Στον τελικό. Ναι, αλλά είναι τελικό. Δηλαδή, όποιος πει ότι δεν είχε το 2003 άγχος στην Τούμπα στο ΠΑΟΚ Άρης, λέει ψέματα. Γενικά, όπου και να χάσεις από τον ΠΑΟΚ και από τον Άρη, αντίστροφα. Ναι, αλλά είναι τελικό. Εκατέρωθεν άμα το δεις.
είναι ζημιά. Τώρα, εντάξει, έχει μείνει στην ιστορία η ατάκα του Κυριάκου του Χούρογλου, ότι είχα πει, λέει, πριν το μάτι σε κάτι φίλο μου, ότι αν χάσουμε θα γίνει τούμπα πάρκινγκ. Είναι αλήθεια, φίλε. Όχι, εντάξει. Όχι σε τέτοιο βαθμό, αλλά έκρινε μια βαθιά αλήθεια. Εντάξει. Σου δίνει ένα στίγμα. Έχουν κρυθεί σε Άρης ΠΑΟΚ τόσοι τίτλοι, ιδίως στο μπάσκετ και τα λοιπά. Στο μπάσκετ, το ποδόσφαιρο. Ναι. Εντάξει. Τέλος πάντων. Μην τα παραλέμε τώρα και το κάνουμε υπερβολικό. Ας δούμε τον ΠΑΟΚ, ας δούμε αύριο τον Άρη. Ας δούμε και τις υπόλοιπες ομάδες. Εν τω μεταξύ, τι συμβαίνει. Πιάστηκε Έλληνες Ολυμπιονίκης ντοπέ στην Άρση Βαρών. Mm-hmm. Και φτάσαμε πλέον σε τέτοιο σημείο απαξίωσης του αθλήματος που δεν ασχολείται κανένας. Το ήξερες εσύ? Όχι. Πιάστηκε ντοπέ. Τι να προλάβω, Σικώστα, να διαβάσω το Facebook της Μαρούπα. Έλληνας Ολυμπιονίκης στην Άρση Βαρών που κάποτε όταν έγινε. Η θα λέγαμε. Η Dream Team. Ναι, ΑΟΥ και τα λοιπά. Απίστευτο και τα λοιπά και τέτοια. Και τώρα δεν ασχολήθηκε κανένας. Η είδηση πέρασε στα ψηλά. Έτσι. Θετικό ντόπινγκ, το πρώτο δείγμα Έλληνα Ολυμπιονίκη. Τέλος πάντων. Να κάνουμε, αυτά είναι τη σημεία των καιρών. Και ο κόσμος κάπου έχει αποσυνδεθεί από αυτά τα αθλήματα των επιτυχιών κάποτε. Γιατί μετά στην πορεία επήλθε ένα τσουνάμι από τέτοιες κατηγορίες. Ο παδί της νίκης μας στη Κώστα ήταν ωραία όταν έπαιρναν τα μετάλλια οι αρσιβαρίστες. Ήμασταν όλοι εκεί, ξέραμε τους πάντες. 100% παδί της νίκης, το έχουμε πει αυτό. Δεν είμαστε. Και φίλοι του ΠΑΟ και του Άρη, του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, του Ηρακλή, της νίκης Βόλου, όλων των ομάδων. Ο παδί της νίκης. Μιας και λέγαμε για Κύπρο, έτσι, σαν εισαγωγή, να δώσω εγώ τα συγχαρητήριά μου στους ανθρώπους της Ισλαμίας. Όποιος πήρε παιδί την απόφαση, πραγματικά δεν βγάζει κανένα νόημα, γιατί. Τι έπαθε? Μου έχει γυρίσει το μάτι με εκείνη την προπαγάνδα που ακούσαμε και από εδώ στην πόλη μας και υπονοούμενα για το Βελίδι και τα έπνιξε τα γκόλες. Και αν ήθελε να πνίξει γκόλο ο Βελίδης, θα τα έπνιξε στο πρώτο δεκάλεπτο. Όταν μου τη φλάξε την Μπάγερ Μονάχου που απαγορεύεται να πάσει τον πατρία γκολ. Εντάξει. Ενώ λοιπόν η Λαμία Κώστα, έτσι για να γνωρίζεις, δεν νομίζω να έχει ελπίδες για playoff. Δηλαδή είναι στην 12η θέση με 25 βαθμούς. Ναι. Εντάξει. Εντάξει, μαθηματικά. Ναι. Και ενώ το 0-0 της δίνει μια πιθανότητα 2-3. Έστω, ναι. Σκάκι, δηλαδή βάζει ένα κόλλερ, φίλε, και ζορίζει το άλλο. Βέβαια. Βγαίνει στην κόντρα, τον περιμένει, είσαι τυχερό και ποτέ δεν ξέρει. Ποδόσφαιρο είναι. 6 παίκτες της Λαμίας, 5 παίκτες βασικοί, Θεοδωρόπουλος, Βίντρα, Μπεχαράνο, Δημούτσος, Μπιανκόνη, εκτός αποστολής για λόγους ξεκούρασης, για να είναι, λέει, φρέσκοι για το μάτς με την Ξάνθη. Γιατί δεν λες όμως για τους 8 της Λάρισας? Θα πει ο... Η 8 της Λάρισας, Κώστα, ναι, γιατί δεν το και λες? Του Όφη και του Ατρόμπι του Ολυμπιακού έχει να κάνει με τον νέο κανονισμό της Super League. Δηλαδή. Ότι απαγορεύεται να δηλώσει παίκτης 2-3 αγωνιστικές. Άρα ό,τι έχεις, μαζεμένα, το δηλώνεις και δεν έχεις επιλογή. Και γιατί δεν το δήλωσαν στον προηγούμενο? Δεν γνωρίζω. Άρα για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Κοίταξε, αυτό με τις κάρτες. Δεν ξέρω αν υπάρχει σε άλλη χώρα του κόσμου, νομίζω δεν υπάρχει. Το να δηλώνεις παίχτες που θα εκτίσουν την τιμωρία τους ένα τα επόμενα 4 μάτς. Έχεις κάρτες, το επόμενο δεν παίζεις. Μπορεί να είναι και παγκόσμιο φαινόμενο. Να έχουμε, μπορεί, δεν ξέρω. Αλλά απ' τη μία λες ότι κατά κάποιο τρόπο διασφαλίζεται μια ισονομία, γιατί Κώστα, αυτή η απόφαση, δεν ξέρω αν θυμάσαι, μάλλον όχι, ασχολιώσουν τότε με τον μπάσκετ περισσότερο, δημιουργήθηκε μετά τις κασέτες του πατέρα Σπάθα, ο Ολυμπιακός και το Εγάλο, ναι. Όταν βγήκε η συνομιλία στον αέρα ότι ο διαιτητής, μάλλον ασκούνταν πίεση στο διαιτητή να κυτρινίσει να δίνει κάρτες τον Ουντέζε και τον Αμπονσά σε ένα παιχνίδι ΠΑΟΚ Κόφη, γιατί ο ΠΑΟΚ διεκδικούσε, όχι το πρωτάθλημα, αλλά διεκδικούσε θέση στο Champions League. Ήταν στο όριο ο Αμπονσά και ο Ουντέζε. Όντως δέθηκαν κάρτα σε εκείνο το μάτς. Και δεν παίξανε στο επόμενο μάτς με τον Παναθηναϊκό που ήταν ο κύριος διεκδικητής του Champions League. Κατατέχει. Έτυχε, ναι. Κατατέχει. Εκείνες οι θρυλικές κασέτες που δεν ξέρουν. Έχω την εντύπωση ότι δεν μπήκε φυλακή άνθρωπος από εκείνα τα ωραία τα παιδιά που μιλούσαν τότε. Ο Κοκαλιάρης, ο Κοκαλιάρης, ο Περίεργος, ναι, ναι, ο Σπάθας, το Εγάλαιο, να πάνε ένα ή άλλοι. Ναι. Οι γνωστές φωνούλες που ακούγονταν. Γνωστές φωνούλες. Ήταν πάντως ένα σοκ τότε. Δηλαδή ήταν η πρώτη φορά, ναι, που βγήκανε. Και οι κασέτες, ναι. Και... Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, διάλειμμα μας κάνει νόημα ο Χρήστος. Συνεχίζετε να στέλνετε μηνύματα.
για τα 3 εισιτήρια που δίνουμε και σήμερα. Νομίζω και αύριο, δεν είμαι σίγουρος, αλλά για καλό και για κακό, στείλτε σήμερα 3 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός Θεού Θέλοντος 23 Φεβρουαρίου το βράδυ. FM κενό ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμος το 54526 το Εβιτσόσκυλο. Λείπει στην Αθήνα ο άλλος. Όχι. Ο άλλος, δεν φίλε, ο άλλος. Όχι. Ο έτερος παρουσιαστής. Ή ο Χρήστανθος. Μα θέλει να γλιτώσει το παιδί χαρακτήρι στο μήνυμα. Ή ο Χρήστανθος. Πώς γράμμεται η Χρήστανθος. Ή ο κύριος Σαλτίδης. Σκοπός είναι να καταλαβαίνουμε ποιον εννοεί, εντάξει. Ναι, εντάξει. Και αν το μήνυμα πήγε να ξεπεράσει του χαρακτήρε για ένα μήνυμα και πήγε δύο μηνύματα. Σωστά. Γιατί τα χρεωθώ, ρε φίλε. Ο άλλος και ακούμε χωρίς να ανακατεβάζουμε την ένταση. Κρατήστε τον εκεί. Ρε Αθηνέζοι να ηρεμήσουν. Τώρα θα τον βγάλω. Η Βιτσόσκυλο, εγώ τον είπα και στον αέρα και χθες. Τώρα θα τον βγάλω. Αν το αρέσει πολύ να καθίσει στην Αθήνα, θα τον αγαπάμε εμείς. Θα το βγάζουμε στην εκπομπή μια φορά το 8μηνο εδώ με τον Κώστα. Να δούμε τι κάνει. Δεν θα έχουμε κανένα από πρόβλημα. Από υγεία, πώς είσαι καλά. Έγινε, Χρήστα, θα ευχαριστούμε. Ναι. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Συνεχίζουμε. Ας ακούσουμε λίγο τραγούδι, ρε φίλε. Μπορείς να τα αυτιά μας με τον άλλον. Άντε πάλι τον άλλον. Το φάγατε το παιδί. Μια μέρα έλειψε το φάγο. Ο άλλος και ο άλλος. Βάφτισμα από το Εβιστόσκυλο. Ο άλλος, τελειώσαμε. Καλά, τώρα που θα γυρίσει θα τα πούμε. Κατά το χειρότερο, θα πάρω εγώ άδεια 2 εβδομάδες. Θα τα πούμε το Μάιο. Κάτσε να γυρίσει και με πρόκριση να δεις τι θα γίνει. Όχι, άστο. Καλά, για Δευτέρα δεν μιλάμε μετά. Εκπομπή Δευτέρα. Αθλητικός δικαστής κτλ. Και έπρεπε να πέσετε και θα πέσετε και τέτοια. Δεν είναι. Και είναι το σωστό. Είναι το σωστό. Ο νόμος, είναι δεσμευτική. Το σωστό, ναι. Σκάνδαλο η αφαίρεση βαθμών. Δεύτερου βαθμού συγγένεια ο Καλπατζίδης. Τρίτου Χρυσάδη. Σκάνδαλο. Δεν το είπα ποτέ εγώ. Για δεύτερο, σκάνδαλο. Ναι. Δεν μας είπατε για την ουσία της υπόθεσης. Δεν μας λέτε. Το πάνω στο Βόλο. Καλά, εννοείται. Δεν το ξεχνάμε. Δεν το ξεχνάμε. Τέσσερα εφαγές. Τέσσερα. Είναι εδώ ο άλλος συνάδελφος. Θα τον βγάλουμε σε λίγο. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρει να βγει. Έχουμε άλλο συνάδελφο. Έχουμε έναν άλλο καλό φίλο και συνάδελφο και όχι μόνο. Όχι μόνο. Και όχι μόνο καλό φίλο και συνάδελφο. Τι άλλο είναι. Και συγγενή. Α, και συγγενή. Εξανχιστίας. Πάρης Ελεπίδης από Αθήνα να μας μεταφέρει το κλίμα λίγο πριν τη σέντρα Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ. Είναι και της μόδας. Της μόδος. Συγγενής. Έτσι. Και κουμπαριές. Ναι. Ναι. Πάρη, να σε βάλω σε μια επιτροπή. Πάρη. Έλα, Χάρη, πάρει. Ναι. Λίμπερο. Έπεσε. Ωραίο αυτό που ακούστηκε. Ο Πάρης στο κινητό του. Λοιπόν, να τον ξανακαλέσουμε. Γιατί έχασε την ερώτηση κρίσεως για το αν θα δεχτεί να το βάλουμε σε μια επιτροπή. Και αυτόν. Όπως το σκετώσει κουμπάρι. Έτσι. Λοιπόν. Ξανακάνει το ερώτημα. Πάρη. Δεν το άκουσα, Πάρη. Τώρα που είναι τη μόδα οι συγγένειες εξανχιστίας. Και οι κουμπαριές. Και οι κουμπαριές να σε βάλω σε μια επιτροπή. Μαζί θα είμαστε. Εγώ θα είμαι προϊστάμενος. Υπουργός. Εγώ γραφειοτύπου. Ναι, εγώ θα είμαι Αυγενάκης και εσύ θα είσαι ο Τζουλάκης. Μέσα. Άρα ο Κουστάκης και Τερεπιδάκης. Έτσι. Λοιπόν. Τελειώσαμε, ωραία. Τι θα κάνουμε πουθενά, όχι. Ναι, γιατί. Ποιο μα καρτερεί έτσι κι αλλιώ. Αυτό και αυτό. Λοιπόν, τι γίνεται στην πρωτεύουσα, δώσε μας λίγο κλίμα λίγο πριν τη σέντρα του παιχνιδιού. Καταρχήν θα είναι πολύ καλύτερες οι καιρικές συνθήκες, έχω την αίσθηση, σε σχέση με το παιχνίδι του προαθλήματος. Δεν θυμίζει καθόλου ότι είμαστε στα μέσα του Φλεβάρι. Ναι. Έτσι και 2 μέρες πριν την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, την αγαπημένη μας γιορτή Κώστα. Έτσι πάρει, ναι. Να τα λέμε αυτά. Ανυπομονώ. Μετράω αντίστροφα. Εγώ να δεις. Το Instagram θα πάρει φωτιά πάλι. Δεν ξέρω πού θα στείλω ή από πού θα παραλάβω. Ναι. Πρέπει να πάρεις power bank καλό εκείνη τη μέρα. 100%. Διπλό κιόλας. Λοιπόν. Δεν βάρκε. Το διατάφτε. Για πάμε. Όσον αφορά τις καιρικές συνθήκες, η θερμοκρασία έχει πέσει 1-2 βαθμούς σχέση με χτες. Δηλαδή, εχθές ένιωθε κανείς ότι είμαστε Απρίλη-Μάη εδώ στην Αθήνα με 19,5 βαθμούς. Έτσι τώρα κινούμαστε 18,5 βαθμούς. Με το ρολόι να μετράει αντίστροφα και για τα 2 ραντεβού των ομάδων της Ανδίξης και για τον ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό αλλά και για τον Άρη. Με τον Ατρόμητο έχω τεστ πως και οι 2 ομάδες έχουν έναν ίδιο διπλό κοινό στόχο. Ναι. Καταρχήν την πρόκριση στην ημιτελική φάση και κατά δεύτερον να κρατήσει το 0 στην εστία. Αυτό δίνει στον ΠΑΟΚ σίγουρα την πρόκριση στην επόμενη φάση κόντρα στον Παναθηναϊκό, δηλαδή να μην κάνει ο ΠΑΟΚ ένα εφιαλτικό παιχνίδι όπως ήταν εκείνο του προαθλήματος. Mm-hmm. Έτσι, για τον Γιώργο Δόνη είναι σημαντική η απουσία
του Ινσούα που δεν μπόρεσε να ξεπεράσει το οστικό ίδρυμα που τον ταλαιπώρησε όλες αυτές τις τελευταίες μέρες και θα λείψει από το αριστερό άκρο της άμυνας. Συμπεριλήφθηκε ο Αγίου αλλά και ο Κολοβός στην αποστολή. Έχω την αίσθηση πως εκτός του Ινσούα ενδεχομένως σε σχέση με το παιχνίδι του Κυπέλου της περασμένης εβδομάδας να δούμε ξανά και την παρουσία του γιου του Δόνη από την προηγούμενη γυναίκα, όπως διευκρίνησε κιόλας στη συνέντευξη τύπου μετά το τέλος εκείνου του παιχνιδιού του πρωταθλήματος, να είναι ξανά στο βασικό σχήμα. Και έχω την αίσθηση πως θα είναι το ίδιο ζεστή ατμόσφαιρα από πλευράς των φίλων του Παναθηναϊκού στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Έχω την αίσθηση πως για τον Παναθηναϊκό το συγκεκριμένο παιχνίδι είναι πολύ πιο σημαντικό από ότι για τον ΠΑΟΚ που έχει και προβάδισμα πρόκριση. Έχω την αίσθηση πως το παιχνίδι αυτό είναι κάτι ανάλογο σαν το παιχνίδι του Άρη με τον Ατρόμητο. Δηλαδή είναι ο τελικός. Το θεσμό του κυπέλου πριν τους ημιτελικούς. Δηλαδή για τον Παναθηναϊκό είχαν παραδειχθεί ακόμα και από την κλήρωση του κυπέλου πως ο ρεαλιστικός στόχος της χρονιάς της φετινής είναι η κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδος ή τέλος πάντων ο θεσμός του κυπέλου. Απλά δεν θέλαν να φορτώσουν δια του στόματος του Δημήτρη Σαραβάκου υπεύθυνου ποδοσφαιρικού τμήματος με περισσότερο άγχος στους παίκτες ότι ο στόχος του κυπέλου είναι η κατάκτηση του, λέγοντας πως είναι ο ρεαλιστικός στόχος της χρονιάς. Ωστόσο, ο ΠΑΟΚ είναι αυτός ο οποίος έχω την αίσθηση πως θα πρέπει να μπει στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας στις 8 η ώρα, όχι για να κρατήσει αυτό το υπέρ του 2-0, αλλά σαν να μην υπάρχει αυτό το παιχνίδι, σαν ένα νεοκράτο παιχνίδι και να πρέπει να πάει να πει για να το κερδίσει, έτσι ώστε να επιφέρει ακόμα μεγαλύτερο άγχος στον Παναθηναϊκό. Νομίζω πως θα υπάρχει προσέλευση κόσμου από τις 6 ώρα σίγουρα και μετά, όταν και θα αρχίσουν να ανοίγουν οι πόρτες. Προσωπικά θα βρίσκομαι και από τις 5, οπότε θα έχουμε συγκεκριμένη εικόνα στην περίπτωση που χρειαστεί οτιδήποτε να, κάτι, να το μεταφέρουμε ακριβώς. Κασκόλ να πάρεις, πάρε. Κασκόλ να πάρεις, κάνει λίγο κρύο στο ΆΚΑ. Φυσάει εκεί. Το αισθάνεται εξ αποστάσεως. Εγώ που το έχω ζήσει κιόλας στο παιχνίδι του πρωταθλήματος. Και μήνα Απρίλιο και μήνα Μάιο έχουμε παγώσει το ΆΚΑ. Αυτή η μαγεία δεν ξέρω πώς γίνεται. Επειδή κάναμε σχετική καζούρα μια εβδομάδα πριν μαζί με τον Σέργιο στα πολιτήρια του κηπέδου της Τούμπας, σε ενημερώνω πως η μετάδοση έγινε με σκουφάκι κανονικά του προηγούμενου μας, έτσι. Και κασκόλ. Αυτό νομίζω ότι είμαστε πολύ πιο χαλαροί, αλλά θα φροντίσω δεν να έχω πάλι μου τα απαραίτητα. Τα σκουφιά σου πάρει όμως, όπως κάτι άλλο σκουφιά. Δεν αποδείχθηκα εγώ, εντάξει. Νομίζω ότι δεν φταίω εγώ. Κάτι άλλο σκουφιά ήταν πιο μαγικά. Όταν μια ομάδα του Ράσμαν, okay, να τα φέρουμε μαζί τότε από εκεί που βρίσκεται. Πουλάει μπουτίκ. Για το συγκεκριμένο ραντεβού. Σωστά. Πάντως, από εκεί και πέρα, την ίδια ώρα που ο ΠΑΟΚ θα αγωνίζεται στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας θα φτάνει και η αποστολή του Άρη. Ο Άρης, ο οποίος έχω την αίσθηση, βρισκόμενος και στην Τρίπολη την Κυριακή, ως κόντρα στον Ατρόμητο θα παρουσιαστεί με τους ίδιους 11 με τους οποίους αγωνίστηκε και στην Τρίπολη κόντρα στον Αστέρα σε αυτό το δεύτερο παιχνίδι, ψάχνοντας γκολ πρόκρισης, έτσι ώστε να μην τίθεται θέμα παράτασης. Ο Ατρόμητος, έχω την αίσθηση πως έχει ξεχάσει ποτέ σκόρερ τελευταία φορά σε παιχνίδι πρωταθλήματος ή κυπέλου. Νομίζω ότι θα πρέπει να τρέξουμε στις καθυστερήσεις του παιχνίδι στο Αγρίνιο, όταν και η ομάδα του Σάββα Παντελίδη έφτασε τη νίκη κόντρα στον Πανετολικό. Και σε παιχνίδι κυπέλου από το 3-0 μέσα στο Βόλο, που ευτυχώς που είχε κερδίσει με 3-0 εκεί και δεν του πήξε η ήττα του με 2-0 στο Περιστέρι. Και όσον αφορά τον Ιντέγια, σίγουρα δεν ξεκινάει το βασικό σχήμα. Θα είναι στην αποστολή και αναλόγως θα πάρει όχι χρόνο συμμετοχής. Όπως και να έχει, νομίζω ότι είναι ένα διήμερο κυπέλλου το οποίο θα ξεκινήσει στις 6 που το απόγευμα με ξεκάθαρο φαβορί τον Ολυμπιακό απέναντι στη Λαμία θα ολοκληρωθεί μετά και τα δύο παιχνίδια των ομάδων της Θεσσαλονίκης αύριο εδώ στο Περιστέρι και ολοκληρώνεται με την τετράδα των δεύτερων παιχνιδιών και όχι επαναληπτικών, έτσι, των δεύτερων παιχνιδιών της προημιτελικής φάσης μια εβδομάδα μετά με το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Πανετολικό και έχω την αίσθηση πως οι άνθρωποι της Ελληνικής Ομοσπονδίας θα κάνουν την κλήρωση αυτό για την τελική φάση του κυπέλου την επόμενη Παρασκευή, έτσι ώστε να γνωρίζουμε ποια είναι τα δυο ζευγάρια των ημιτελικών και μετά να δώσουμε ραντεβού προς τον Μάρτιο και στις αρχές του Απρίλη για τον απλούστατο λόγο ότι η ημερομηνία τελικών θα ξεκαθαρίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό με το τι μέλη γενέθηκε με την ευρωπαϊκή πορεία του Ολυμπιακού που μπαίνει σε επιστροφή δράση στο Europa League κόντρα στην Άστρα την επόμενη και τη μεθεπόμενη εβδομάδα και εν συνεχεία έχει στο καπάκι την συνέχεια του ευρωπαϊκού ταξιδιού η ομάδα του Μάρτιν στην περίπτωση που αποκλείσει την Άρσεναλ που με τη σειρά της δείχνει να μην βρίσκεται στο δικό της καλύτερο φεγγάρι. Ωστόσο έχω την αίσθηση πως πάμε για τα μέσα προς τέλη Μαρτίου όσον αφορά τις δύο αγωνιστικές των ημιτελικών στον θεσμό του κυπέλου που
φαντάζει με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, έτσι όπως πάνε τα ζευγάρια, δηλαδή αν θα έχουμε πρόκριση Άρη, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακού και ΑΕΚ, νομίζω ότι μιλάμε ίσως για την πιο δυνατή τετράδα των τελευταίων ετών από όλες τις απόψεις στο δρόμο προς τον τελικό του Ολυμπιακού Σταδίου, που ό,τι και αν λέγεται για το πού θα διεξαχθεί ο τελικός, εντός, εκτός συνόρων, εντοπιότητας, έδρας του ενός και των δύο φιναλίστ, έχουν δέσει πως πραγματικά θα πρέπει να γίνει στο γήπεδο με την μεγαλύτερη χωρητικότητα, έτσι όπως είναι το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, και να τεθούν στο περιθώριο μια καλή όλα αυτά τα σενάρια που το παιχνίδι μπορεί να γίνει στο εξωτερικό. Σε αυτό που λες, το να κατέβουν, λέμε τώρα ένα σενάριο ΠΑΟΚ Άρη στον τελικό, το να κατέβουν από έναν δρόμο και οι φίλοι του ΠΑΟΚ και οι φίλοι του Άρη, δεν το βλέπω και πολύ εύκολο. Ναι. Νομίζω, Βασέριο. Δηλαδή, εγώ νομίζω, χωρίς να θέλω να προτρέξω, αυτή είναι η δική μου αίσθηση, δεν έχω πληροφόρηση. Εγώ νομίζω ότι θα τεθεί πολύ σοβαρά το σενάριο του Καφτατζόγλου με 1000 εισιτήρια η κάθε ομάδα, 1500 ή 2000 εισιτήρια, για να μην έχουμε και μετακινήσεις οπαδών. Δύο πέταλα και τελείωσε. Προς την πρωτεύουσα. Θέλεις να πω την δικιά μου άποψη? Ναι, βεβαίως. Πρώτον, εύχομαι η κατάσταση του αγωνιστικού χώρου του Καφτατζόγλου να είναι εξαιρετική για να φιλοξενήσει ένα τέτοιο είδους παιχνίδι. Έτσι. Ναι. Δεν ξέρω ποια είναι η χρήση του Καφτατζόγλου όλο αυτό το διάστημα. Δεύτερον, αν γίνει το παιχνίδι στο Καφτατζόγλιο, επέτρεψε μου να πω ότι πρέπει επιτέλους, αφού το τονίζουν αυτό οι άνθρωποι της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και ο υπεύθυνος ουσιαστικά των κληρώσεων και του Κυπέλλου Ελλάδος ο Δαμιάνος Γαβριλίδης, ότι το παιχνίδι θα πρέπει να γίνει σε ένα κατάμεστο γήπεδο. Δηλαδή δεν γίνεται να είχε γίνει την τελευταία φορά τελικός το Άρης Ολυμπιακός με τόσο κόσμο και να μην μπορεί να φιλοξενηθεί ένα παιχνίδι, ας πούμε, Άρη ΠΑΟΚ στο ίδιο γήπεδο. Εντάξει, πάει και αυτό. Δεύτερον ή τρίτον, δεν μπορώ να δεχτώ για ποιο λόγο θα έπρεπε να γίνει αναβολή παιχνιδιού Κυπέλου, γιατί στο δρόμο προς την Καλαμάτα υπήρχε περίπτωση να συναντηθούν φίλοι του Ολυμπιακού Σάικ. Ναι, ωραία. Και επίσης δεν καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει να συντηρούμε, επίτρεψε μου να έχω αυτή την ένσταση, ότι μπορεί να γίνουν επεισόδια στο δρόμο προς την Αθήνα. Στην περίπτωση συνάντησης φίλων και των δύο ομάδων. Δηλαδή θα πρέπει να σταματήσουμε να. Με την υπόθεση να υποθετικά, να πρέπει να σταματήσουμε να κινδυνολογούμε, και θα είναι το ιδανικό. Πώς είχε γίνει το Παναθηναϊκός Άρης με τόσο κόσμο πραγματικά στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, και να γίνει και ένα ΠΑΟΚ Άρης με τόσο κόσμο. Ακριβώς, και το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Να γίνει με τόσο κόσμο το ΠΑΟΚ Άρης. Έχω την αίσθηση πως ένα τέτοιο σενάριο, μια τέτοια εικόνα, θα είναι η καλύτερη απάντηση από τους φίλους των δύο ομάδων της Θεσσαλονίκης προς πάσα κατεύθυνση ότι μπορεί να διεξαχθεί ένα μεγάλο παιχνίδι που κρίνει τίτλο και ένα τελικό κυπέλου, παρουσία 30.000 δικών τους φιλάθλων στον ίδιο χώρο, χωρίς να δημιουργηθεί το παραμικρό. Γιατί αν το ίδιο παιχνίδι ήταν, για παράδειγμα, για το Europa League, δεν θα άνοιγε κεφάλι στη Θεσσαλονίκη, σωστά? Στο γήπεδο, ναι. Εκτός θα είχαμε έξω κυνηγητά. Γιατί να πούμε το εκτός? Το τι μπορεί να έχει γίνει εκτός, νομίζω ότι όσο λιγότερο μπορεί να προβληθεί το εκτός, έτσι, τόσο μικρότερος κίνδυνος είναι να γίνει κάτι στο εντός, Στέργιο και Κώστα. Πιστεύω ότι όσο λιγότερο προβάλλονται τέτοιου είδους εντάσεις, τόσο μειώνεται η δυνατότητα ή το ενδεχόμενο στο να δημιουργηθούν τέτοιου είδους εντάσεις. Ναι, εντάξει. Λογικό είναι αυτό. Άρη, σε αυτή την κουβέντα πρέπει να βάλουμε πάντα και την αστυνομία. Εντάξει, γιατί την τελευταία φορά που είχαμε τελικό με πολύ κόσμο ήταν στο Βόλο και τους φίλους του ΠΑΟ και τους φίλους της ΑΕΚ. Εντάξει, εγώ ήμουν στο γήπεδο από νωρίς. Τέτοιο καφενείο από την αστυνομία έμπαινε όποιος ήθελε στον περιβάλλοντα χώρο, όποιος ήθελε στο γήπεδο. Είχαμε και τα γνωστά αποτελέσματα με την πεζογέφυρα. Δεν μπορεί η αστυνομία να κάνει ένα πλάνο, γιατί δεν είναι τα πράγματα πλάνα. Κατέμουν στην Αθήνα 15.000 φίλοι του Άρη και 15 του ΠΑΟΚ, 20 και 20 ή 30 και 30. 300 λεωφορεία. Δεν γίνεται, πάρει. Δεν γίνεται. Οι συνθήκες δεν είναι καλές. Εγώ μόνο το έχω ξαναπεί μέχρι να γίνουμε άνθρωποι, γιατί φταίμε και εμείς και οι οπαδοί και η αστυνομία και η Λίκα και η ΕΠΟ. Όλοι έχουμε μερίδιο ευθύνη. Η λύση είναι διπλή τελική, παιδιά, και είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Συνέδρα το καθένα. Ούτε στο μπάσκετ που μπορούμε να κάνουμε, που είναι τα πράγματα πιο εύκολα, να ελέγξει χίλια άτομα και χίλια άτομα σε ένα κλειστό γήπεδο μπάσκετ, και εκεί δεν μπορούμε. Στο βόλεϊ δεν μπορούμε. Πάλι με μαθητές, με παιδιά, στο χάντμπολ μπορούμε, δεν μπορούμε ούτε εκεί. Στο χάντμπολ θυμάστε τι έγινε στη Λαμία. Πάω κάτι. Είναι πολύ μεγάλο το θέμα και. Το κεφάλαιο. Ναι, μόνο που θα πρέπει επιτέλους να δούμε αν μπορούμε ξανά. Γιατί και εγώ ήμουν στη Λαμία, στο Ολυμπιακό Άρης, έτσι. Και ξέρω πάρα πολύ καλά τι πεταγόταν από πάνω μου. Ναι. Μέχρι να αδειάσει το γήπεδο. Μέχρι λοιπόν να γίνουμε άνθρωποι, πάρει από το να δούμε ένα τελικό μεταξύ ΠΑΟΚ Ολυμπιακού ή ΠΑΟΚ Άρη ή Άρη Παναδείγματος, δεν ξέρω, Άρη ΣΑΕΚ, να δούμε ένα τελικό με 1000 άτομα ή 1500, καλύτερα να πηγαίναμε σε διπλούς τελικούς. Εντάξει, δεν γίνεται φέτος. Τώρα δεν γίνεται. Προφανέστατα. Ναι.
για να είναι γεμάτα γήπεδα στους τελικούς. Εγώ είμαι κάθετα εναντίον με μαθητές και προσκλήσεις κτλ. Και δεν είναι τελικός αυτό. Συμφωνώ. Και επίσης, εγώ είμαι κάθετα εναντίον, σαν θεατής και μόνο, να ξεκινάει ένας τελικός, για παράδειγμα, κυπέλου. Έτσι, στεκόμαστε, θες να σταθούμε στον περσινό. Που είναι βέβαια, το ναι. ΠΑΟ ΚΑΕΚ, στο Ολυμπιακό Στάδιο. Και ξεκινάει το πρώτο πλάνο που είναι η σέντρα και θεωρείς ότι το γήπεδο είναι ολόαδιο. Βλέπεις άδεια καρεκλάκια. Πριν πάρει... Μόνο αυτή η εικόνα φτάνει για να αλλάξει κανάλι. Και σου είπα πάρει για την αστυνομία, γιατί είναι πολύ, μεγάλο, πολύ μεγάλη συμμετοχή της στο όλο πρόβλημα. Κατάφερε η αστυνομία σε ένα άδειο ΆΚΑ να βάλει τους φίλους των ομάδων δίπλα-δίπλα. Και να έχουμε πάλι εντάσεις και πάλι επεισόδια. Mm-hmm. Άρα ούτε αυτό δηλαδή, μπορεί να γίνει. Οι άνθρωποι, να σου πω κάτι, έχεις ένα Ολυμπιακό Στάδιο εσύ πάρει. Έχει 500 προσκλήσεις ο ΠΑΟ και 500 η ΑΕΚ. Ποιος ο λόγος να βάλει τους φίλους του ΠΑΟΚ στα δεξιά τους δημοσιογράφους, στα αριστερά τους δημοσιογράφους ξανά φίλους του ΠΑΟΚ, στα αριστερά τους φίλους της ΑΕΚ. Δηλαδή έχεις ένα ξαναλέω ένα ΟΑΚΑ. Βάλε ένα πέταλο βρε αγόρι μου Χριστό στους μεν, βάλε και στο άλλο πέταλο τους δε, και δική αστυνομία ώρες-ώρες, όχι απλά δεν κάνει τη δουλειά της. Μας αποδεικνύει ότι προσπαθεί να κάνει ό,τι μπορεί για να γίνουν επεισόδια. Δηλαδή με χίλια άτομα πέρυσι στο ΟΑΚΑ είχαμε ρεπάρει επεισόδια στο Ολυμπιακό Στάδιο. Αν είναι να γίνει ένα τελικός με 500 φίλους των δύο ομάδων να γίνει καλύτερα σε ένα ολόαδιο γήπεδο, εντάξει, δεν δέχομαι αυτό το πράγμα σαν εικόνα. Κανείς το εγώ δέχεται. Σαν φύλαθλος, ούτε εγώ το δέχομαι. Έτσι, προτιμώ να γίνεται σε ολόαδιο γήπεδο. Δεν με ενδιαφέρει τι να είναι 500 ή τι να είναι κανένας. Ναι. Ωραία. Σωστό. Το παιχνίδι είναι για τον κόσμο. Κατάλαβες. Δεν είναι για την αστυνομία. Η αστυνομία θεωρώ επίσης. Ωραία, θα το πω. Είναι η άποψή μου, έτσι. Ναι, όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός της αστυνομίας σε έναν αγωνιστικό χώρο, okay, που εμφανίζονται ξαφνικά στο 85 αμέτρητοι, okay, να παίρνουν θέση μπροστά στο πέταλο, μπροστά από εδώ, μπροστά από εκεί, μπροστά από παραπέρα, θεωρώ ότι όσο, αν δοκιμάσουν να κάνουν ένα παιχνίδι χωρίς την αστυνομία, νομίζω ότι ο κίνδυνος να γίνει το οτιδήποτε είναι μικρότερος. Προκαλεί η παρουσία της. Είναι μικρότερος. Έχω την αίσθηση, ναι, ότι τόσο μεγάλο αριθμό μπορεί και να προκαλέσει. Δεν χρειάζεται να υπάρχει τόσο μεγάλο αριθμό. Να δούμε. Ας στάσουμε σε αυτό τώρα. Έτσι, και... δηλαδή, πάρει, δηλαδή, τώρα, ας πούμε, υπήρχε μια απόπειρα και ο Κώστος το ξέρει, στις προηγούμενες μέρες να γίνει ένα Final Four και πάλι που έχει να γίνει από το 4 στη Λαμία. Ναι. Οκ, το αρνήθηκαν. Έτσι. Ναι, ή θα το δεχτούν να γίνει ή ας το κλείσουν. Πρέπει να γίνει. Δεν γίνεται να γίνεται σε όλες τις χώρες και εδώ να μην γίνεται. Και εδώ να είναι με άδεια γήπεδα. Έτσι δεν γίνεται να γίνεται και εδώ να μην γίνεται. Σωστά, σωστά. Ωραία, λέω και πάλι... δεν γίνεται επίσης ακόμα και στα γήπεδα να σε π.χ. σε ένα. Σε ωραία, υπάρχει ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός που παίζουν στην Ευρωλίγκα, ωραία. Υπάρχουν και παιδιά τα οποία π.χ. ακόμα και πέρσι όταν έπαιζε το κούπο, γιατί τυχαίνει ένα αδερφός του Γιάννη Αθανάσης να παίζει σε ομάδα της Αθήνας. Ναι. Okay. Δεν γίνεται να υπάρχει φρένο σε ένα μικρό παιδάκι από όργανο της τάξης στο να πάει να βγει φωτογραφία με το Θανάση Αντετοκούμπο. Σωστά. Σου λέω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Το παιδί, το μικρό, έχει το δικαίωμα να έχει πρότυπο όποιον θέλει να θέλει να φωτογραφηθεί με όποιον θέλει. Πάρει. Δεν μπορείς να τον φρενάρεις. Πάρει. Έτσι είναι. Σε κάθε ντέρμπι της ΑΕΚ, έξω από τη συγκεκριμένη θύρα, γίνονται το έλα να δεις. Δηλαδή, μόνο που δεν έχουν βάλει φωτάκια και αντίστροφη μέτρηση, ότι τάδε ώρα στο σημείο αυτό θα γίνονται επεισόδια. Σε κάθε ντέρμπι εδώ και δύο χρόνια. Τι να λέμε στο τώρα, πέταλο, δηλαδή, λες. Ούτε ξαφνικά, ούτε απρόσμενα, τίποτα. Σε κάθε τέρμι πίσω από το πέταλο των φίλων της ΑΕΚ, στο ΆΚΑ, γίνεται το έλα να δεις. Σε κάθε μάτι ναι, μπορεί... Τι μιλάμε. Επειδή αναφέρεις στο ΆΚΑ, θεωρώ ότι δεν έγινε το παραμικρό στο Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ, για παράδειγμα, έτσι που είχε τόσο κόσμο. Σωστά. Δεν είναι. Έφυγε ο ΠΑΟΚ με κάποιο παράπονο. Δεν νομίζω, όχι. Δεν έγινε τίποτα. Έτσι δεν είναι. Και πιστεύω ότι θα φύγει και σήμερα χωρίς το παραμικρό παράπονο. Δεν έγινε τίποτα. Ούτε ο Παναθηναϊκός είχε παράπονο από το πρώτο παιχνίδι. Σωστά. Πάρε λίγο για να μαζέψουμε. Για να μαζέψουμε λίγο πριν κλείσουμε. Νομίζω ότι το πάνω διάσμα σήμερα δεν θα ανοίξει, έτσι δεν είναι. Δεν φαντάζομαι να ανοίξει το πάνω διάσμα. Ξεκάθαρα πράγματα, αυτό το οποίο πληροφορήθηκα, γιατί ήταν μεγάλη μου απορία. Γιατί ήταν τόσος κόσμος του Παναθηναϊκού στο Ολυμπιακό Στάδιο και γιατί ήταν τόσο άδεια η εικόνα του πάνω διαζώματος, ενώ ας πούμε είχε βρεθεί στην περσινή χρονιά στο Champions League στο Άικ Μπάγκεν και ήταν κατάμεστο όλο το γήπεδο. Και αν τυχόν υπάρχει πρόβλημα ή όχι. Αυτό που έμαθα από ρεπόρ του Παναθηναϊκού ήταν ότι ο Παναθηναϊκός έχει κάνει συμφωνία να ανοίγει μόνο το κάτω διάζωμα. Ναι, γιατί το ανοίξει το πάνω είναι έξτρα άνθρωποι, έξτρα χρήματα, έξτρα έξτρα. Ναι, έξτρα άνθρωποι, έξτρα χρήματα, έξτρα χρέωση, έξτρα ισχύ, έξτρα. Εντάξει. Έχω την αίσθηση ότι σε ένα διαφορετικό αποτέλεσμα του γηπέδου της Τούμπας
και με διαφορετική κίνηση των εισιτηρίων ή της διάθεσης αυτών ή της ζήτησης, μπορεί και να άνοιγε. Μπορεί να άνοιγε, ναι. Για το πρωτάθλημα πάντως, η συμφωνία του Παναθηναϊκού είναι μόνο για το κάτω διάδρομο. Ναι. Πάρε κάτι τελευταίο. Αφού κράζεσαι να υπάρχει έτσι κλίμα εναντίον του Αλαφούζου που θα βγει και στο γήπεδο. Γιατί είχαμε ανακοινώσεις, είχαμε τοποθετήσει ακόμα και ρεπόρ του Παναθηναϊκού εναντίον του Αλαφούζου. Θα έχουμε έτσι κλίμα Αλαφούζου ή όσο το μάτς είναι ανοιχτό και ο Παναθηναϊκός είναι στην πρόκριση, θα τον αφήσουν στην άκρη του Αλαφούζου? Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα το δούμε στην πράξη. Και νομίζω αυτό το οποίο είναι η δικιά μου αίσθηση παρακολουθώντας ένα παιχνίδι. Ότι πρωταγωνιστής δεν είναι ούτε ο Αλαφούζος, δεν το συζητάμε, ούτε ο Σαββίδης, ούτε ο Μαρινάκης, με αφορμή την ούτε ο Χαρυπίδης. Και τη σειρά 13 είναι ποδοσφαιριστές. Καναπανό θα έτσι υπάρχει σίγουρα, εγώ πιστεύω. Ναι. Και σωστά ο Δόνης, για παράδειγμα, μετά το τέλος του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ, έτσι, είπε πως ο κόσμος θα πρέπει να βρίσκεται στο πλευρό της ομάδας ανεξαρτήτου αγωνιστικής κατάστασης και να ασχολείται μόνο με την ομάδα του. Mm-hmm. Δηλαδή, φτάνει αυτό να ασχολούμαστε με τους πρόεδρους και τους μεγαλομετόχους? Είμαστε ικανοποιημένοι με την ομάδα μας? Ας πάμε στο γήπεδο να τη δούμε. Είμαστε ή δεν είμαστε? Και δεν γίνεται να έχουμε απορία γιατί, ας πούμε, στο εξωτερικό το γήπεδο είναι γεμάτο και στην Ελλάδα είναι άδειο. Okay. Ή θα κάνουμε και εδώ ένα πρωτάθλημα με 10 ή 12 ομάδες, αλλά θα το γεμίζουν όλοι. Μια χαρά είναι η εικόνα στη Ντούπα, μια χαρά είναι η εικόνα στο Κλάνς Βικελίδης, μια χαρά είναι η εικόνα στα μεγάλα παιχνίδια του Ολυμπιακού στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Έτσι, ήταν πολύ ωραία και η εικόνα μετά από πάρα πολύ καιρό. Ίσως και από τη λεωφόρα το παιχνίδι με τον Άγιαξ να έχει ο Παναθηναϊκός να αισθανθεί τόσο κόσμο στο πλευρό του στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, τότε που έσκασε η μπάλα και μπήκε μέσα στο Σουντουμπέρκ στο 1-0, γιατί με σκασμένη μπάλα πήγε εκείνο το γκολ, σε εκείνο το ευρωπαϊκό γκολ του Παναθηναϊκού. Έτσι, και μιλάμε, μακάρι να βλέπουμε τον κόσμο να είναι στο πλευρό της ομάδας και να ασχολείται με την ομάδα του. Έτσι, και να σου πω κάτι. Λέμε, αν δίνει δικαιώματα και ο μεγαλομέτωχος, δεν γίνεται να περάσει και μπάει. Εντάξει, όταν είσαι στο τιμόνι μια μεγάλη ομάδα, πες μου όλα αυτά τα χρόνια λοιπόν, αφού στεκόμαστε στον Αλαφούζο και δεν θα αναφερθώ σε κανέναν άλλον, έτσι, μία διάδοχη υποψήφια κατάσταση που βρίσκεται και το Παναθηναϊκό. Καμία. Άρα ας αφήσουμε τον Αλαφούζο ήσυχο. Λέω εγώ τώρα, έτσι. Ναι. Πες μου μια υποψήφια διάδοχη κατάσταση που μπορεί να βρέθηκε. Ούτε μισή, όχι μία. Τι να σου πω, ούτε μισή. Έτσι, οπουδήποτε. Ας πούμε, αν φύγει, λέμε τώρα ο Μελισσανίδης από την ΑΕΚ, πες μου μια υποψήφια διάδοχη κατάσταση. Που πήρε την ΑΕΚ, πήγε στη ΓΑΜΑ Εθνική και η ΑΕΚ ανέβηκε και πήρε πρωτάθλημα και κύπελο. Και κάνει και γήπεδο. Εντάξει, έτσι δεν είναι, και κάνει και το γήπεδο. Για το πρωτάθλημα πάρει, ας μην ανοίξουμε την κουβέντα αυτή, είναι πολύ μεγάλη. Όχι, όχι. Λέμε ότι έχει γράψει ιστορία. Ναι, η ιστορία έχει γράψει και άλλα πράγματα. Όμως τέλος πάντων, μια άλλη θα τα πούμε. Ναι. Λοιπόν, πάρει. Έτσι δεν είναι. Ή ας πούμε, πες μου μια υποψήφια άλλη κατάσταση που μπορεί να υπήρχε στον ΠΑΟΚ πριν αναλάβει ο Σαββίδης. Ο καπετάνιος. Ο Φλωρίδης λες. Έτσι, τέτοια με τα καπέλα. Εγγυημένη κατάσταση. Εγγυημένη κατάσταση. Ευχαριστούμε. Δηλαδή τώρα επειδή αναφέρθηκε και ο Κώστας Καπετάνιος και πόσους ακόμα ψάχναμε να βρούμε. Έτοιμος. Ο έτοιμος. Σε σκάφη, ούτε εγώ θυμάμαι. Ο Σουηδός με τα μαγιό. Ο Σουηδός. Μπράβο. Ο Τσάκας. Δηλαδή έχω την εντύπωση. Πρόσκαντη. Έχω την εντύπωση ο Σαββίδης πρώτον ήταν ο μόνος ο οποίος δεν μπήκε στον ΠΑΟΚ για να κάνει διαφήμιση του αυτού του. Έτσι, και ο Αλαφούζος, για να κλείσουμε μια και αναφερθήκαμε στον Αλαφούζο, έτσι, ό,τι κριτική και αν έχει δεχτεί, ωραία, δεν είπε φεύγω. Οπότε, δεν τα βρόντιξε. Και πληρώνει και πολλά λεφτά κιόλας. Ακριβώς. Τεράστια λεφτά. 35 εκατομμύρια, 30, 20, 25, κάτι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έτσι, δηλαδή, να κλείσω και με κάτι τελευταίο, αν πρέπει. Λένε και για τον, γιατί πάει να παίξει και ο Πάο Ξυλάρισα τώρα, έτσι, που έβαλε 30 ευρώ το ειστήριο, ωραία. Ναι. Χωρίς ποτό. Δεν μπορείς να φανταστείτε. Χωρίς ποτό. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έχω ακούσει για τον Κούλια πηγαίνοντας στη Λάρισα τα τελευταία δύο χρόνια για τα παιχνίδια του Κυπέλου. Ωραία. Και εγώ ρωτάω το εξής και κλείνω με αυτό. Δηλαδή ο Κούλιας δεν πήρε τη Λάρισα από τη Β' Εθνική, την ανέβασε στην πρώτη Εθνική και την έφτασε μέχρι τους ημιτελικούς του Κυπέλου. Δηλαδή τι άλλο θέλει η Λάρισα? Δεν μπορεί να ξαναγυρίσει στην εποχή του Μιτσιμπόνα και να πάρει το πρωτάθλημα και το κύπελο και να μπει φίνα τώρα ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στον ΠΑΟΚ. Έτσι και η Λάρισα είναι σε μια αξιοπρεπέστατη κατάσταση με ισχυρό άντρα τον Κούγια, σωστά. Αν φύγει ο Κούγια, υπάρχει κάποιος πάλι. Εδώ τα έχουν, αναλάβει... τα έχουν βάλει με τον Κοστούλα στο Παντολικό. Σε παρακαλώ τώρα, σας κάνω. Αυτό και είναι παράδειγμα. Ναι. Η φίλη του Παντολικού, η οργανωμένη, έχει φτιάξει ένα αθλητικό που τρίβει στα μάτια του. Γήπεδο, στολίδιο. Παντολικό με καλό ποδόσφαιρο αυτά τα χρόνια και καλές θέσεις. Ξαφνικά Κοστούλα φύγε. Σε παρακαλώ τώρα. Εντάξει. Ας το κλείσουμε εδώ. Και μετά λέμε.
Ευχαριστούμε πάρη. Για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτά. Χάρηκα που σας τα πω. Καλή εργασία το απόγευμα. Ευχαριστούμε. Να σε καλά. Λοιπόν, Πάρης Ελπίδης από την Κοσμοτέ TV. Μας μετέφερε το κλίμα, Στέργιο. Οργισμένο να το πάρει, ξεσπάδωσε. Γκάζωσε μετά, γκάζωσε. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα. Αφού σας πω πρώτα δύο πραγματάκια. Και τα δύο σημαντικά. Το πρώτο είναι ότι έχετε ακόμα μία ώρα παρά 5 λεπτά για να μπείτε στην κλήρωση για ένα από τα τρία εισιτήρια που δίνουμε για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 23 Φεβρουαρίου στο γήπεδο της Τούμπας. Η διαδικασία είναι γνωστή και η απλή. FM κενό ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο και στέλνετε το μήνυμα στο 54526 και να κερδίσετε και να διεκδικήσετε ένα από τα τρία στην κυριολεξία μαγικά χαρτάκια του ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Είναι παιχνίδια, Κώστα, που η αλήθεια είναι ότι και 50.000 κόσμο να έπαιρνε η Τούμπα και 60. Πάλι θα είχαμε θέμα. Θέλει να πάει όλος ο κόσμος. Δυστυχώς ή ευτυχώς. Και λογικό. Δεν χωράει η Τούμπα. Δυστυχώς, μάλλον. Το ευτυχώς ήταν υπερβολικό πάνω στο λόγο. Γι' αυτό λοιπόν, όσοι δεν έχετε διαρκείας 21.000 φίλοι του ΠΑΟΚ και όσοι δεν έχετε εξασφαλισμένη κάποια άκρη για να βρείτε εισιτήριο και για να μην πείτε στην ουρά, στέλνετε ένα μήνυμα στο Λίμπερο FM και ενώ ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54526. Η κλήρωση θα την κάνουμε μαζί με τον Κώστα δύο λεπτάκια πριν τις 2. Μαζί μας την πρώτη ώρα. Όπως κάθε μέρα ο Μαρμαρίδης, μια ελληνική επιχείρηση 100% που απασχολεί περισσότερους από 130 Έλληνες εργαζομένους. Υπάρχει το Μαρμαρίδης.gr με πάρα πολλές μεγάλες προσφορές από το σπίτι σας, με την ησυχία σας μπορείτε να διαλέξετε το καναπέ, το κρεβάτι, το έπλο τηλεόρασης και όλα τα έπλα που χρειάζεται ένα σπίτι στις καλύτερες τιμές και σε πάρα πολύ καλή ποιότητα. Υπάρχει το πολύ μεγάλο κατάστημα χρόνια τώρα, βγαίνοντας από την πόλη, πηγαίνοντας προς Καβάλα, στα δεξιά όπως βγαίνουμε, στα αριστερά όπως μπαίνουμε, και για όσους δεν έχουν κάποιο μεταφορικό μέσο, υπάρχει πλέον και ο Μαρμαρίδης στην Τζιμισκή για να μπορέσετε να δείτε από κοντά μερικά μόνο από τα πάρα πολλά προϊόντα του Μαρμαρίδη, ο οποίος εγγυάται ότι τα χρήματα που θα δώσετε, και δεν θα είναι πολλά, θα πιάσουν πραγματικά τόπο. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Με κομματάρες το δίσκο μπάλα. Έτσι. 80's. Λοιπόν, να θυμίζω για μια ακόμα φορά ότι δίνουμε τρία εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 23 Φεβρουαρίου στην Τούμπα. FM και ενώ ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54526. Έχουμε, Κώστα, διαιτητές αγωνιστικής. Πω. Ανάστα. Χρονικά, Σάββατο 5 και 4. Λάρισα ΠΑΟΚ, Γιοβάνοβιτς. Τι είναι αυτό? Είναι ο διαιτητής, ο Σέρβος που σφύριξε το περσινό ατρόμητο ΣΑΚ 0-1 χωρίς να δώσει κάποιο δικαίωμα. Δεν είχαμε κάποια φάση που να εκτεθεί αυτός ή οι επόπτες του. Θα είναι λοιπόν ο Γιοβάνοβιτς διαιτητής του αγώνα Λάρισα ΠΑΟΚ. Ξένος. Σάββατο 5 και 4. Βοηθεί Στοϊκόβιτς Μιχαήλοβιτς. Τέταρτος ο Τσαγκαράκης, στο ΒΑΡ ο Παπαπέτρου και ο Φωτόπουλος. Σαν ακούω τον Ερυθρό Αστέρα του που πήρε τον Πρωταθλητριών. Έτσι. Σάββατο 7.30. Ολυμπιακός Πανιόνιος ο Κομίνης. Ένα μεροκαματάκι ακόμα για τον αγαπημένο μας διαιτητή. Όχι Κομίνης. Που με την αλήθεια. Ο Βάτσιος. Όχι Κομίνης. Βάτσιος διαβάζω εγώ εδώ. Πού διαβάζεις? Σε ένα site μεγάλο. Σε ένα site μεγάλο. Σε ένα μέτρηση των Ολυμπιακών των Πανέων θα βρεθεί ο Βάτσιος. Στο Άρη Σάικο Καραντώνης. Κάτσε, περίμενε. Ο Κομίνης Παναθηναϊκός Πανετολικός. Περίμενε, γιατί προφανώς έχει κάνει λάθος το site που διαβάζεις. Που διαβάζεις ή που διαβάζω εγώ, Κώστα. Πάμε λοιπόν στην ΕΠΑ. Εσύ διαβάζεις ΕΠΑ. Για πες. Όχι, δεν διαβάζα ΕΠΑ, διαβάζα site. Για πάμε ΕΠΑ. Λοιπόν, πάμε ΕΠΑ. Όχι Super League 2 που γίνονται μαγείες σε κάθε αγωνιστική. Όχι, όλα καλά είναι, εντάξει. Πάμε. 24 αγωνιστική Super League 1. Ό,τι είπα. Λοιπόν, ό,τι είπα. Λάρισα ΠΑΟΚ, είπαμε Γιοβάνοβιτς. Ολυμπιακός Πανιόνιος Βάτσιος. Έχεις δίκιο. Τα παιδιά εδώ. Ό,τι είπα. Κάνα λάθος. Τα παιδιά εδώ που. Δεν το είδε κανείς. Ο Βάτσιος είναι διαιτητής. Νικολακάκης Ζήρδας κτλ. Κτλ. Σοβάρα στο ΒΑΡ. Κυριακή στις 3. Παναθηναϊκός Πανετολικός. Τώρα είναι και ο Κομίνης. Έτσι, Κομίναρος. Θα το πάρει το μεροκάματο. Με την αλήθεια δεν ξέρω κατά πόσο είναι ο κόμμα μαλωμένος και ο Σκομίνης. Πέιπερ, ο Πέιπερ. Στο Βάρο Φωτιάς. Εντάξει. Ξάνθη Αρένα διαβάζω. Ξάνθη Λαμία, Σιδηρόπουλος Αναστάσιος, Δωδεκανήσου. Στο Βάρ ο Ευαγγέλου με τον Τσαμούρη. Μάλιστα. Κυριακή στις 5 και 4 Βόλος Αστέρας Τρίπολης, ο Σέζος από το Κιλκής. Με βοηθό το συμπατριώτη μου τον Νικόλα Σάβα από τις Σέρες. Ο Τζίλος στο Βάρ. Κλεάνθης Βικελίδης. Άρης ΑΕΚ, Κυριακή στις 7.30. Καραντώνης Ημαθίας. Άσος. Δεν έχουμε το Χρήστο να μας πει το
το background. Ναι, αυτό το και πριν από 9 χρόνια μας είχε, μας είχε σφυρίξει ένα corner. Δεν ξέρω πραγματικά. Που θα βάζαμε γκολ. Θα βάζαμε γκολ. Έμπαινε η μπάλα. Έμπαινε και έδωσε corner. Γιατί έκανε κίνηση και να την βρει κεφαλιά. Έμπαινε η μπάλα. Σύπκας Σάμου, Καλαμπόκης Ετωλοκαρνανίας, τέταρτος ο Αριστομένης Κουτσιάφτης από την Άρτα, διαιτητής ΒΑΡ ο Κουμπαράκης και ο Φωτιάδης από την Καστοριά. Αυτή είναι διαιτητής του Άρης ΑΕΚ. Και Δευτέρα στο Θεόδωρος Βαρδελογιάννης, Όφη Ατρόμητος, Πραξιτέλης Ζαχαριάδης από τα μέρη μας. Ο Σκουλάς θα είναι στο ΒΑΡ μαζί με τον Σπυρόπουλο. Αυτοί είναι οι διαιτητές της αγωνιστικής που έρχεται όταν τελειώσουν τα μάτια του κυπέλου, που έχουν περισσότερο ενδιαφέρον σίγουρα σε κάθε περίπτωση. Να πούμε λίγο πριν σας πω δύο πράγματα για το παιχνίδι, τι περιμένουμε σήμερα. Η Super League συμπεριέλαβε τον Βιερίνια ως τον πολυτιμότερο παίκτη του Ιανουαρίου, σχετικό διαγωνισμό. Έχει πάρα πολλούς. Είναι 7 υποψήφοι: Μάνταλος, Μπαράλες, Φωσέ της Ξάνθης, Ελαραμπή, Διούδης, Ντάουντα και Βιερίνια. Δεν υπάρχει παίκτης του Άρη, Κώστα. Πάλι μας πολεμάνε. Άντε συχάματα. Λοιπόν, όπως έλεγε παραγωγός πέρσι, συχαμοσυχάματα. Βάλτε και ένα παίκτη του Άρη, 7 βάλατε. Λοιπόν, αυτά και για τον Βιερίνια. Όποιος έχει διάθεση, μπαίνει στη Super League, ψηφίζει. Αν και νομίζω λίγη σημασία έχουν αυτά τα βραβεία για τον Βιερίνια. Λοιπόν, και πάμε στο σημερινό Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στις 8. Ακούσαμε νωρίτερα τον Πάρη Τσελεπίδη να μας δίνει ένα κλίμα και για τον καιρό στην Αθήνα που βελτιώνεται. Λογικό, Κώστα, αφού πάει και ο Χρήσανθος. Βέβαια, λιακάδα, λιακάδα. Εντάξει. Ο Γιώργος Δόνης, είπαμε, δεν θα έχει τον Ισούα στη διάθεσή του. Ο Διούδης θα είναι κάτω από τα δοκάρια. Γιώχασον, Πούγκουρας και Σέγκεφελτ μαζί με τον Χατζηθεοδωρίδη, που μάλλον θα καλύψει το κενό του Ισούα στα αριστερά. Ο νεαρός Έλληνας μπακ. Δόνης και Κουρμπέλης οι επικρατέστεροι για τη μεσαία γραμμή, μπροστά ο Ζαχίτ σε ρόλο επιτελικού μέσου. Χατζηγιοβάνης στα αριστερά, στα δεξιά ο Νάγκη και στην κορυφή της επίθεσης φυσικά ο Μακέντα. Αυτό αναφέρει το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού για τη σημερινή αναμέτρηση, που σίγουρα ο ΠΑΟΚ έχει το προβάδισμα, αλλά επειδή Κώστα ο ΠΑΟΚ έχει δώσει δικαιώματα να μην τον εμπιστεύεσαι και πάρα πολύ, αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν βγάζει την ίδια σιγουριά που έβγαζε πέρσι, το ίδιο διάστημα. Είναι ένα πάρα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι και απαιτητικό. Φυσικά, αν ο ΠΑΟΚ προηγηθεί, τελειώνει και η ιστορία. Χρειάζεται προσοχή. Ο ΠΑΟΚ κατέβηκε με Πασχαλάκη, Παπαδόπουλο, Ροντρίγκο, Βαρέλα, Ίγκασον, Γιαννούλη, Μιχαηλίδη, Βιερίνια, Εσίτη, Αουγκούστο, Μαωρίσιο, Μίση, Τσέλκα, Ντουρί, Πέλκα, Μπίσε, Βαρλάμπρου, Λιμιό, Βιντέσκι και Ακπομ. Φυσικά εκτός ο Κρέσπο. Φυσικά εκτός ο Ζαμπά, φυσικά εκτός ο Βέρμπλουμ, φυσικά εκτός ο Στοχ. Μόνιμη ιστορία. Έλα ρε παιδιά. 4 μήνες δεν βλέπει γιατί. Αποστολή. Γιατί. Δεν καλά σε ένα μάτσο τώρα δεν μπορεί να. Και ποιο θα βγάλω εσύ, Κώστα? Πρέπει να έχω και δύο νεαρούς μαζί μου στον πάγκο. Θα βγάλω τον Λιμιό, τον Πέλκα ή τον Λάμπρου και θα βάλω τον Στοχ. Χίλιες φορές Λάμπρου. Ο Μάτος έμεινε εκτός, χωρίς να έχει κάποιο πρόβλημα. Ξεκάθαρη η πρόθεση του Αμπέλ Φερέιρα να εμπιστευτεί και πάλι τον Αντελίνο Βιερίνια στο δεξιάκο της άμυνας, όπως έκανε με τον Παναθηναϊκό Σιντούμπα, και του βγήκε σε καλό νομίζω. Ναι. Τώρα θα μου πεις, ακυρώνεις το Μάτος. Δεν νομίζω να το δέχεται με τον πλέον καλό τρόπο ο Μάτος, αν δεν παίζει τα μεγάλα παιχνίδια. Αλλά ως γνωστόν, αυτό που έχει σημασία είναι το καλό της ομάδας, και αν ο ΠΑΟΚ είναι το ίδιο αποτελεσματικό όπως και στο μάτς της Τούμπας με τον Παναθηναϊκό στο κύπελο, θα το ξεπεράσει ο Μάτος, θα παίξει το επόμενο παιχνίδι. Εκτός φυσικά και ο Ζίβκοβιτς, μιας και θα πάρει θέση ο Πασχαλάκης κάτω από τα δοκάρια. Ο Βιερίνη λοιπόν θα είναι στα δεξιά, αριστερά θα είναι ο Γιαννούλης. Ίγκασον μαζί με Βαρέλα θα είναι το κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Σίγουρα ένα στο Μίσιτς. Εγώ νομίζω, Κώστα, ότι θα δούμε Μαωρίσιο δίπλα του, που πήρε ανάσες για ένα ημίχρονο στο παιχνίδι με τον Όφη. Θεωρώ πως δεν θα τον έβαζε καν ο Φερέιρα, αλλά το μάτς στράβωσε για τα καλά στο πρώτο ημίχρονο, οπότε επιστρατεύθηκε ο Μαωρίσιο και έβγαλε ένα ημίχρονο. Δεν νομίζω να ξαναδούμε σύστημα με τρεις χαφ, όπως είδαμε στο μάτς κυπέλου, στο μάτς πρωταθλήματος στο ΆΚΑ. Ναι. Δηλαδή με Σίτι, Μαωρίσιο, Μίσιτς. Νομίζω ότι θα πάει
στην επιτυχημένη συνταγή του τελευταίων δύο αγώνων ή ενάμιση αγώνα, καθώς το πρωτομήχρονο με τον Όφη ήταν για τα ανάθεμα. Θα δούμε λοιπόν λογικά Μίσιτς μαζί με Μαουρίσιο, και από εκεί και πέρα θα είναι στα δεξιά ο Λιμνιός, θα είναι στα αριστερά ένας εκ των Μπίσεσβαρ Πέλκα, νομίζω θα είναι ο Μπίσεσβαρ, και από εκεί και πέρα ο Σβιντέρσκι θα είναι στην κορυφή της επίθεσης για το δικέφαλο. Δεν βλέπω Λάμπρου για βασική ενδεκάδα, νομίζω θα πάρει χρόνο συμμετοχής ως αλλαγή, και ο Ακπομ που ήταν καλός με τον Όφη θα είναι νομίζω εναλλακτική επιλογή για τον Σβιντέρσκι. Κάπως έτσι έχουν τα δεδομένα για την ενδεκάδα του δικεφάλου σήμερα. Τα υπόλοιπα μας θα ανάλυσε ο Πάρης για το κλίμα, για τον καιρό. Όντως θα έχει πολύ κόσμο το ΆΚΑ. Ναι, το πάνω διάζωμα κλειστό, γιατί για να ανοίξει μία θύρα το πάνω διάζωμα, μάλλον για να ανοίξει μία θύρα στο ΆΚΑ χρειάζονται και άνθρωποι security. Βέβαια. Και έξοδα. Είναι έξοδα και δεν είναι 200 ευρώ κόστο και 300, είναι έξοδα. Δεν είναι, παιξεγέλασε. Άμα βλέπουν ότι δεν υπάρχει. Άμα, όπως είπε ο Πάρης, αν το σκορ ήταν καλύτερο για τον Παναθηναϊκό, μπορεί και να το άνοιγαν. Κοίταξε, το να βρεθεί στο ΆΚΑ 40.000 φίλοι του Παναθηναϊκού είναι δύσκολο. Δηλαδή, πολλοί έχουν απομακρυνθεί. Αλλά νομίζω σίγουρα το κάτω διάστημα θα είναι κατάμεστο, άρα θα μιλάμε για 25, 27, ναι, 28.000 κόσμου στο Ολυμπιακό Στάδιο. Θα γίνει έδρα. Αλλά Κώστα, ό,τι και να κάνεις στο ΆΚΑ, εκτός αν είναι κατάμεστο, έδρα δεν γίνεται. Είναι πολύ δύσκολο. Γήπεδο, πολύ κρύο και πολύ μεγάλο. Τέλος πάντων, ο Παναθηναϊκός θα έχει την υποστήριξη των οπαδών του. Ναι. Λοιπόν, έχει ένα θέμα ωραίο το ΠΑΟΚ 24. Αυτό που λέγαμε νωρίτερα για το πότε έγινε αυτός ο κανονισμός με τις κάρτες και με ποια αφορμή, όταν έστειλαν τιμωρίες για παίξεις του ΠΑΟΚ και το τίτλος, μπείτε να το διαβάσετε. Για τη Λαμία σας τα είπα, μια σκηνή στην επικαιρότητα, το κύπελο. Δεν έχουμε, Κώστα, κάτι νεότερο από το μέτωπο της Επιτροπής ή οτιδήποτε άλλο. Κάποια τοποθέτηση, κάποιο tweet, κάποιο ποστάρισμα. Όχι δεν, ακόμη, δεν έχουμε, όχι δεν ακόμη. Που μιλάμε, δεν όχι ακόμη. Για να σχολιάσουμε, χθες αφιερώσουμε πολύ χρόνο δικαιολογημένα για να βγάλουμε μια άκρη με τους μουφτίδες, τους ψευτομουφτίδες, τα μουσουλμανάκια, τα μουσουλμανάκια, τους Τούρκους πράκτορες, τον Σόρα, την Τράπεζα της Ανατολής, τη Μακεδονία μας, τη Θράκη μας, τα νησιά μας και όλα αυτά τα σχετικά. Οκ, ηρεμία μέχρι σήμερα. Λογικά θα μας απασχολήσει μόνο το παιχνίδι σήμερα. Αναφέρουμε στους φίλους του ΠΑΟΚ. Δεν θα έχουμε κάποια απόφαση να βγει, Κώστα, στις 8 παρα 5. Δηλαδή, αν είχαμε κάποια απόφαση της Επιτροπής, μπορεί να έβγαινε 8 παρα 5 για αποβιβασμό του ΠΑΟΚ. Λογικά θα έχουμε ένα ήρεμο απόγευμα. Καλό είναι αυτό, να επικεντρωθεί και ο κόσμος στο παιχνίδι. Υπό άλλες συνθήκες θα ήταν ιδανικό να γίνονται παιχνίδια με φίλους των δύο ομάδων. Μην τα λέμε πάλι τα ίδια. Δεν υπάρχουν οι συνθήκες. Φταίνει και οι οπαδοί, φταίει και η αστυνομία, φταίνει και οι διοικήσεις, φταίνει και όλοι όσοι έχουν σχέση με το ποδόσφαιρο. Οκ. Οπότε τα περισσότερα από τις 8 και μετά που ξεκινάει το παιχνίδι, θα υπάρχει όμως ρεπορτάζ από νωρίς μέσα από το Λίμπερο. Από τις 6-6.30 θα δίνουμε κλίμα για το τι συμβαίνει στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Το ίδιο σουκού στη Β' Ιταλίας και καλά Κατενάτσιο κτλ. Κτλ. Σε 10 αγώνες 28 γκολ και στους 2 αγώνες που ήρθαν 0-1 είχαν από 8 σουτ η κάθε ομάδα, λέει το Ιβιτσόσκυλο. Με αφορμή φαντάζομαι ότι πόνεσαν τα μάτια μας, Κώστα, από την αγωνιστική αυτή που πέρασε. Δεν έχει και άδικο. Που μπήκαν, αν δεν κάνω λάθος, 10 γκολ. Ολόκληρα. Αυτό είναι το μήνυμα. Δεν ξέρω αν θέλει να γράψει κάτι άλλο και απλά δεν έχει έρθει το δεύτερο μήνυμα. Θα έρθει και το επόμενο. Θα πάμε σιγά σιγά. Θα μας δώσει ρεπορτάζ για τον Σμιθ. Βέβαια, ο Άνταμ. Είναι να βγάλουμε τον Νίκο. Ο Άνταμ, θα βγει ο Νίκο. Μήπως ξέρει κάτι παραπάνω. Ο Νίκο, εγώ είπα την πληροφορία μου. Παρασκευή, Παρασκευούλα, ναι, Παρασκευούλα. Ξέρει, πρωί, μεσημέρι, απόγευμα να τον, να τον υποδεχτούμε. Να το δέσμι. Άλλωστε, καιρό υπάρχει γιατί 29 παίζουμε τώρα το πρωτάθλημα τη Α1. Οπότε. Δουλεύει την ομάδα, Έχει φιλικό το Σάββατο, Λάρισα ΠΑΟΚ. Φιλικό, Φιλικό, ναι. Πού? Στη Λάρισα. Και κλεισμένον. Προφανώς.
Οπότε και ο Άνταμ θα αρχίσει να πυροβολάει. Από τα 18 μέτρα. Έτσι και να αποδεικνύει ότι κακώς. Νομίζω, Κώστα, ότι παραγωνίζεται. Ο Πάοκ στη Λίμνο θα δεχτεί το πολύ 50 πόντους. Άλλωστε δηλαδή έχει. Νομίζω ότι η άμυνα θα είναι πολύ δεμένη με την επανέναρξη. Αυτή την πληροφορία έχω. Με μέξα εννοείται, φίλε. Κάτι άκουσα για τρικονική άμυνα. Αλλά Φιλ Τζάκσον. Με μέξα εννοείται. Τέλος πάντων, κάνουμε και λίγο χιούμορ γιατί. Ο coach είναι λάτρης της άμυνας, είναι πολύ εργασιομανής. Κάπως πρέπει να κατευθυνθούμε, Κώστα, και να ελπίζουμε. Και γιατί... να είναι βέβαιοι οι φίλοι του ΠΑΟΚ που αρκετοί, ας πούμε, διεκδικούν και αυτή Όσκαρ προπονητικής, έτσι όπως και σε όλες τις ομάδες. Και στον Ηρακλή και στον Άρη και στον Παναθηναϊκό. Διαβάζω εκεί τι καλά να είχαμε τον Πασκουάλ, το βρίζανε όταν. Εδώ εμείς έχουμε μάθει βόλοι, Κώστα. Και τα καλά βόλοι, ναι, είναι δυνατόν να πει. Η υποδοχή, βέβαια, ναι. Ο κεντρικός. Τι πασαδόρος είναι αυτός και τέτοια. Δεν βλέπει στην άλλη ζώνη ναι. να κάνει. Ναι. Λοιπόν, οπότε να είναι σίγουρο ότι ο Πάκο όντως στην άμυνα θα είναι πάρα πολύ βελτιωμένος. Να είναι σίγουροι γι' αυτό. Τώρα τα υπόλοιπα. Εντάξει. Ναι, γιατί Κώστα, δεν μπορούμε να κρατηθούμε από κάποια εμφάνιση του ΠΑΟΚ εκτός έδρας, φετινή. Όχι, δεν. Έχω δει όλα τα παιχνίδια. Είμαι από τους λίγους ήρωες που τα έχω δει όλα. Χωρίς να αλλάξω κανάλι, όταν έκανε ο ΠΑΟΚ 20 πόντους, το βλέπουμε μέχρι το τέλος. Έχω δει και τις επικές ανθρώπινες το τελευταίο τρίλεπτο να μειώνουμε τη διαφορά και να χαιρόμαστε. Ο ΠΑΟΚ ήταν κάκιστος και στον Πανιόνιο και στη Λάρισα και στο Λάβριο και που δεν είναι κακός ο ΠΑΟΚ. Δεν παίζει άμυνα. Και στο Περιστέρι. Δεν παίζει άμυνα. Πολύ αργά πόδια, δεν, αντίδραση μηδέν. Οι περιφερειακοί δεν παίζουν καθόλου. Δεν συμμετέχουν, δεν βοηθάνε. Μέχρι πρότινος. Εγώ πιστεύω θα αλλάξει αυτό. Τώρα, κατά πόσο θα μπορέσει να πάρει παιχνίδια, ο ύφεστος. Τι θέλει ο ύφεστος, ρε φίλε. Τι θέλει, δεν θα είναι στα play-off, είναι. Είναι, ναι. Τι θέλει από τη ζωή μας. Είναι μια από τις πιο σκληρές ομάδες του πρωταθλήματος. Τι θέλει αυτή τη στιγμή. Από τις καλύτερες αμυντικές ομάδες. Δεν πρέπει να ξεκουράσει παίκτης ο coach να είναι έτοιμοι στα play-off. Μανολόπουλος. Να μην τους καταπονήσει. Ναι, τι θέλουν δηλαδή. Ναι, πού θέλετε να πάτε, ρε παιδιά. Θα πάρει το πρωτάθλημα, δεν μπορεί να το πάρει. Πού απάτε δηλαδή. Θα βγει πέμπτο. Τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, ναι. Πέμπτη. Εντάξει, μπράβο σας. Μαγκιά σας. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια το μάνα που έχετε. Πρόσεξε, ο ύφεστος ο οποίος έβγαλε και πακέτο εισιτηρίων. Τρία μάτς. Πακέτο με 40 ευρώ. Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και Λάρισα νομίζω έχουν. Οπότε σου λέει. Παίζει το αρχαιολογικό, ύφεστος, Προμηθέας. Έχουμε γεμίσει, ναι. Ηρακλής. Ηρακλής είναι τα χρόνια. Μου λέει εδώ καινούργια. Ερμή έχουμε. Είχαμε Ερμή Αγιάς. Ερμή. Λάρισα. Διαγόρας Ρεπιδαίων. Διαγόρας. Διαγόρας, βέβαια. Καμιά ομάδα τίποτα Άδης δεν έχουμε. Πλούτον. Καλό, Πλούτον, Άδης. Άδης, φίλε. Άδης Κορίνθος, μαύρη φανέλα. Μαύρη φανέλα. Όλα μαύρα. Δρεπάνι στο. Γραφείο τελετών είναι χορηγός, όπως είχαν ήδη κάποιοι. Γραφείο τελετών. Είχανε, ναι. Να είχαν. Λοιπόν, μια χαρά. Να είναι καλή ιδέα. Άδης. Άδης Κορίνθου, Άδης Τρικάλων. Ναι. Μαύρη φανέλα. Λοιπόν, σε λίγο θα πούμε τα μπασκετικά μας πιο αναλυτικά. Η μαγιά του Πανόπουλου θα είναι. Αν τιμωρηθεί για αυτή τη στιμένη υπόθεση, την επόμενη μέρα να πουλήσει την Ξάνθη σε Τούρκους και άντε γεια, λέει το Βιτσόσκυλο. Έτσι. Και μετά δεν το ξεπλένει από τη Μαρούπα κανένας. Έτσι. Σαμπάχ. Ο φίλος μας ο Γιώργος γράφει στο Facebook, μας έστειλε μήνυμα. Στέριο, δεν καταλαβαίνω γιατί δεν βγαίνει παέ να απαντήσει σε ένα προς ένα τις γελιότητες του Ολυμπιακού και των φερεφαίνων του. Είναι και δική μου πορεία. Γιατί αναλωνόμαστε σε γενικότητες περί γονατογραφημάτων. Οι εντυπώσει αυτή τη χώρα είναι το πάνω. Ο δικαστή ήδη τρώει μπούλινγκ. Θα απαντήσει κανεί στην ουσία ή τη Δευτέρα θα τρέχουμε πάλι. Λέει ο φίλο. Να απαντήσει στο φίλο ότι είναι και δική μου πορεία, την έχω εκφράσει πάρα πολλέ φορέ. Εγώ περίμενα ένα ΠΑΟΚ γενικό τρώγιο μονοπέδιο. Πιο δυναμικό. Πιο σκληρό και πιο αμήλικτο. Τι να κάνει, έβγαλε ανακοινώσει, έκανε. Τι. Νόμων διαδικασιών. Να μην ξαναφέρω παραδείγματα πρόσφατα, Κώστα. Εγώ αυτόν τον κύριο στη Δράμα δεν θα τον άφηνα σε χλωρό κλαρί τον πρώην βουλευτή. Ναι. Που με μία συγγνώμη ο καθένα. Δεν το εννοούσα και τελείωσε. Ναι. Δεν το εννοούσα και το μήνυμά του δηλαδή να είναι 300 λέξεων, Κώστα. Ο Τσετσένος που ταΐζει τα πρόβατα καλά τώρα, ναι. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Και μια συγγνώμη, να μην πω την έκφραση που έχω στο μυαλό μου, της πλάκας. Όλοι να είναι εντάξει. Θα πρέπει λοιπόν κάποιο σημείο ο ΠΑΟΚ κάτι τέτοιους ανθρώπους. Εκεί πρέπει ξαναλέω, να ορμήξεις χοντρά πρέπει. Δεν λέω ΠΑΟΚ να κινείται ενάντια στο κάθε οπαδό. Δεν θα ασχολείται η ΠΑΟΚ. Εντάξει. Με τον κάθε οπαδό. Ο οπαδός είναι οπαδός. Αλλά με πρώην βουλευτές και ανθρώπους που έχουν και τώρα θεσμικό ρόλο και παίρνουν ένα πληκτρολόγιο ή ένα κινητό και γράφουν ό,τι μπουρδα τους κατέβει, γιατί Κώστα ξέρουν ότι. Έλα, μωρέ, ο ΠΑΟΚ είναι. Ναι.
Δηλαδή δεν έχω δει εγώ για εναντίον του Ολυμπιακού τέτοια ανάλογα ποσταρίσματα. Όχι, εκεί πρέπει να, ορμήξεις για να δώσεις το παράδειγμα για τους επόμενους. Να μην το, σκεφτούν καν. Θα λοιπόν ένας να μείνει Κώστα χωρίς ευρώ στη ζέπη. Τι να κάνουμε δηλαδή. Να μείνει χωρίς ευρώ ρε Κώστα. Όταν γράφει ο Τσετσένος και τα πρόβατα και όχι, δηλαδή ξαναλέω, είσαι πρώην βουλευτής. Δεν είσαι ένας αμόρφωτος που δεν έχεις σπουδάσει και έχεις ένα κινητό με μια σύνδεση και παίζεις και γράφεις ό,τι θέλεις. Γιατί υπάρχουν και πολλοί τέτοιοι, οκ, okay, αλλά ξαναλέω είναι οπαδί. Αλλά προφανώς τον ΠΑΟ ξέρουν καλύτερα και δεν το λέω ειρωνικά. Ναι. Σέβομαι τη φιλοσοφία και του Ιβάν Σαββίδη και της ΠΑΕ ΠΑΟ. Εγώ έχω αντίθετη άποψη. Σε ένα τέτοιο τοξικό περιβάλλον δεν μπορεί μια ομάδα όταν τη σπηλώνουν, όταν καταφέρονται εναντίον της ο κάθε πιθανός και ο κάθε απίθανος, ο ΠΑΟ να έχει αυτή τη στάση. Θα πρέπει κάποια στιγμή να αρχίζουν τον ΠΑΟΚ να το φοβούνται περισσότερο. Αυτή είναι η δική μου άποψη και δεν θα αλλάξει όσα χρόνια και αν περάσουν. Λοιπόν, πάμε σε ένα τελευταίο διάλειμμα για να μπούμε με λίγο μπάσκετ και με λίγο Άρη. Θα μοιράσουμε λίγο το χρόνο να δούμε ποια θα είναι και τα νέα του Άρη μία μέρα πριν το σπουδαίο παιχνίδι για τους κίτρινους με τον Ατρόμητο. Νομίζω, Κώστα, είναι παιχνίδι που μπορεί να απογειώσει την ψυχολογία των φίλων του Άρη και μπορεί να τη ρίξει τα τάρταρα. Σε αποκλεισμό. Γιατί μετά θα μείνουν μόνο τα play-off όπου ο Άρης δεν μπορεί να βγει πρώτος, δεύτερος, τρίτος. Πρόκριση, ρε, πρόκριση. Ναι. Πρόκριση. Δεύτερη ώρα μαζί μας, τότε Καλογεράς, όπως κάθε μέρα, πριν από κάθε ταξίδι και αναταχτά χρονικά διαστήματα, κάντε έναν έλεγχο για να ταξιδεύετε και να μετακινήσετε με ασφάλεια και εσείς και τα δικά σας πρόσωπα. Απαραίτητα. Σέρβις, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά και αυτοκίνητο αντικατάσταση στο ολοκληρωμένο συνεργείο. Ότο Καλογεράς με τρία καταστήματα και Γρηγορίου Λαμπράκη 27 στροφή Τριανδρίας και Σπυρίδων 19 παλιά συμμαχική Ωραιοκάστρου και 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών Θέρμη και στο ίντερνετ φυσικά otokalogeras.gr. Και επειδή Κώστα πεινάμε σιγά σιγά, αν και μυστηγρά μου σου εγώ, έχει και πίτσα δίαιτα, να ξέρεις. Χωρίς θερμίδες η πίτσα Mr. Gold. Έχει. Μηδέν θερμίδες. Με σαλάμια πάνω, με μπέκον, με όλα. Είναι όμως vegan. Λοιπόν, η κορυφαία πίτσα της πόλης. Με ένα τηλέφωνο στο 2310-62-85-86 έρχεται στην πόρτα σας. Είτε μένετε δυτικά είτε μένετε στο κέντρο. Μεσολογείο 2 στις Σικές βρίσκεται η πίτσα Mr. Gold. Πάρα πολλές μεγάλες προσφορές. Δύο κανονικές πίτσες μόνο 7,5 ευρώ. Τρεις μεγάλες μόνο 12,5 ευρώ. Τρεις τετράγωνες μόνο 16 ευρώ. Δύο μεγάλες μακαρονάδες και μία σαλάτα μόνο 10 ευρώ. Και τέσσερις πίτσες βεντάλιες μόνο 10,50 ευρώ. Όλα τα συναφή, μακαρονάδες, σαλάτες, καλτσόνι, πενιριλί, αλλά και πιάτα ημέρας, μουσακά, σπαστίσιο, σουφλέ, ριζότο και για τον Κώστα φρικασέ από την πίτσα Mr. Gold. Α, κάτσε να πω την πεθερά μου να κάνω. Ακόμα δεν την έχεις πει. Το ξέχασα. Εμένα τώρα θα στείλω μήνυμα. Με γιώσαν εμένα. Ναι. Δεν εισακούστηκα. Για φρικασέ. Κάτσε. Και τώρα είναι η εποχή, Κώστα. Βέβαια, δεν το τον Αύγουστο. Τώρα που είναι συννεφιά. Θα σκάσεις τώρα συννεφιά. Λοιπόν, 2-3-10-62-85-86 το τηλέφωνο της πίτσα Mr. Colt. Έχουμε και φρικασέ. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε να πούμε στην τελική ευθεία. Εδώ είμαστε για το τελευταίο τέταρτο. Έχετε ακόμα 12-13 λεπτάκια για να μπείτε στην κλήρωση για τα ένα από τα τρία εισιτήρια που κληρώνουμε σήμερα. Νομίζω και οι επόμενες εκπομπές θα δώσουν εισιτήρια. Εμείς δίνουμε τρία και σήμερα, όπως δώσαμε και χθες. FM και NoPauk. Ονοματεπώνυμο οπωσδήποτε και το στέλνετε στο 54526. Έχουμε ακόμα 15 λεπτά. Το πλάνο είναι να μοιράσουμε το χρόνο σε δύο νίκους. Θα δούμε αν τα καταφέρουμε. Να έχουμε τον πρώτο σε πρώτη φάση και μετά το δεύτερο. Λοιπόν, τα της επικαιρότητας τα αναλύσαμε με τον Κώστα. Γενικότερα μια ήρεμη μέρα μέχρι στιγμής. Δεν έχουμε δηλώσεις, τοποθετήσεις, εκθέσεις, πορίσματα γύρω-γύρω. Από Δευτέρα και μετά, όπου ο ΠΑΟΚ, η Ξάνθη και ο Ολυμπιακός θα βρεθούν ενώπιον των δικαστών της Λίγκας, θα έχουμε και πάλι αρκετό ψωμί. Εντάξει. Τώρα από εκεί και πέρα, είπαμε το γεγονός της ημέρας είναι το σημερινό παιχνίδι στις 8 στο Ολυμπιακό Στάδιο, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στη ρεβάνς του 2. 0. Θα μπορούσε το σκορ να είναι μεγαλύτερο, δείχνοντας στο Open τα πλάνα του πρώτου αγώνα. Το πρώτο γκολ του Βαρέλα της σεζόν είναι σίγουρα σημαντικό για την οικονομία του παιχνιδιού, αλλά ο ΠΑΟΚ δεν έχει την πολυτέλεια όπως με τον Όφη να πετάξει όχι ένα ημίχρονο, να μην πετάξει ούτε 5 λεπτά, γιατί αν το κάνει ενδεχομένως και να έχει προβλήματα. Δεν είναι ο Παναθηναϊκός κάποιο φόβητρο.
σε καμία περίπτωση. Αλλά ο ΠΑΟΚ δεν έχει την πολυτέλεια να μπει χαλαρός, να μπει και να είναι επιρρεπής στα λάθη. Πρέπει να μπει με σοβαρότητα, να αποφύγει τα λάθη, να πετύχει ένα γκολ. Πάλι για τον ΠΑΟΚ μας λες. Και να μην έχουμε άγχος, Κώστα. Ποιο ΠΑΟΚ, 2-0 κέρδισε. Μην ασχολείσαι. Δεν μπορούμε άλλο άγχος στη ζωή μας. Αρκετό έχουμε. Καταρχήν θα προηγηθείς και θα λήξει το μάτσα 1-1. Μια χαρά. Να ξέρεις. Συμφωνώ. Συμφωνείς. Συμφωνώ, τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Παιδιά, παίξτε το. 1-1, τελικό. Και έχω μια φωνή, Κώστα, για γκολ Μαουρίσιο. Όχι, όχι, Σβιντέρσκι. Το πρώτο του γκολ στη σεζόν. Καλά, ο Μαουρίστιο. Ο Βαρέλα πέτυχε γκολ με τον Παναθηναϊκό το πρώτο τη σεζόν. Σβιντέρσκι. Την Κυριακή είχαμε Αγούστο πρώτο γκολ στη σεζόν. Ο Μαουρίσιο έχει μείνει. Να βάλει γκολ φέτος. Μαουρίστιο. Έχουμε κάποιο στη γραμμή. Ούτε τον έναν τον άλλον. Όχι, δεν έχουμε γιατί. Τι γίνεται. Ψάχνουν το διαβατήριο του Άνταμ. Του γιατί Άνταμ. Έτσι. Του Σμιθ. Λοιπόν, πάμε στα μπασχετικά μας. Σήμερα έχουμε 2 ημιτελικούς. Κανείς δεν ασχολείται. Τι 2 ημιτελικούς, ρε Κώστα, τι είναι αυτή η 2 ημιτελική. Αννοείς στο Copa del Rey. Παιδιά, 2 ημιτελικούς στο μπάσκετ έχουμε. Κυπέλλου σήμερα. Και αυτό εσείς το Open πήραν το κύπελο και αποκλείστηκε Real και Barcelona. Δηλαδή, δηλαδή ναι. Παιδιά, παίξτε ένα τζόκετ. Παίξτε ένα τζόκετ. Εντάξει, και η Bilbao είναι καλή, αλλά. Τώρα Bilbao Γρανάδα, δηλαδή. Δεν έχει πολύ ρεύμα στην Ελλάδα. Bilbao Γρανάδα, άστο. Έχει Προμηθέας Περιστέρη σήμερα στις 5. Τρομερό παιχνίδι. Θα μας δώσεις λίγο τα φώτα για στοιχηματικά. Μπας και βγάλουμε λίγο τη χασούρα του Σουκού. Εγώ θα το έπαιζα διπλό. Κάτσε λίγο να σε πάω. Λοιπόν, κύπελο Ελλάδα. Ωραία, φίλε. Προμηθέας Περιστέρη. Διπλό θα το έπαιζα. Διπλό, 3,25 φίλε το Περιστέρη. Απλή νίκη. Και 5,5 αβάτζο, 1,90. Εντάξει, ο Προμηθέας είναι το διαφιλονίκη και το φαβορί. Αλλά εντάξει. Γιατί όχι. Στο παιχνίδι με τα δρυοπίδια δεν έχει αποδόσεις. Για ναι, γιατί είναι. Δεν μπορούν, λες, Η ΑΕΚ είναι ΑΕΚ. 28,5 αβάντζο στην ΑΕΚ. Νομίζω θα το έπαιζα τον Άσο τη Διαγόρα. Στο Διαγόρα, συγγνώμη. Ναι, θα το έπαιζα. 1,85. Να χάσει με 20. Να χάσει με 25. Να χάσει με 28. Ναι. Δεν είναι τόσο κακή ομάδα, νομίζω. Όχι, είναι πεσμένοι. Είναι πεσμένοι, έχουν προβλήματα. Έφυγε ο Λιακόπουλος. Μα δεν ξέρω. Δεν είναι στα καλά τους. Λοιπόν, πάμε στον Νίκο Μοσχοβίτη. Έτσι λες εσύ. Έτσι λέω εγώ. Στον Νίκο Παπαδόπουλο. Θα ήθελες πολύ να πάμε. Στον Νίκο Παπαδόπουλο. Τι γίνεται, πάμε. Παιδιά, γιατί έτσι. Από τον ένα Νίκο στον άλλο, πάμε για ποδόσφαιρο Άρη να ενημερωθούμε. Τι γίνεται, Νίκο. Γεια σας, παιδιά. Α, έχουμε γραμμή. Νίκο. Ναι, εννοείται. Έλα ρε φίλε. Νίκο, τι γίνεται. Γιατί τον συνάδελφό σου τον πλάνεψε η Dolce Vita στην Αθήνα. Βέβαια, πρωτεύουσα. Τον έχουμε χάσει. Επαγγελματικά ραντεβού. Έγινε, Νίκο, ναι, είναι φίλε. Ναι, ναι. Σκοτώνεται. Παιδιά χρειάζονται αυτά. Πρέπει να γίνουν. Πρέπει να γίνουν. Ναι, φίλε, βρες ένα δεκάλεπτο να ενημερώσει το λαό όμως. Ναι, θα έχουμε τον Νίκο, μας ενημερώσει καλύτερα. Δηλαδή, μιλάς με το. Ο άλλος, όπως λέει ο φίλος. Ο άλλος. Ο άλλος θα μας έλεγε ο Καραντώνης. Αυτά. Το ανάποδο πλάγιο το 98. Έτσι. Λοιπόν, Νίκο, τι γίνεται τώρα, τελική ευθεία, έτσι, παιχνίδι αύριο. Έτσι. Τελική ευθεία, περιμένουμε τώρα μέσα στην επόμενη ώρα, λογικά θα ανακοινωθεί και αποστολή, που θα ταξιδέψει το απόγευμα στην Αθήνα. Ναι. Περιμένουμε να δούμε αν θα είναι τελικά ο Ιντέγη, εγώ πιστεύω ότι θα είναι, παρόλο που επέστρεψε μόλις χθες στην Θεσσαλονίκη και δεν προπονήθηκε σε πολύ έντονους ρυθμούς, επειδή συζήτησε και με τον Ένιγκ χθες και του εξέφρασε την επιθυμία του να είναι μαζί με την. Δεν νομίζω ότι θα συμπεριληφθεί ο Νιγηριανός στην αποστολή και, αν, και για να αντιληφθεί λίγο και ο κόσμος πώς το βλέπει ο Ιντέγε θέλει να παίξει βασικός αύριο. Δηλαδή τον είπε και τον Ένιγκ ότι βάλαμε να παίξω. Είμαι έτοιμος, ναι, νιώθω ναι, καλά. Ναι. Έχω ξεπεράσει πλήρως το πρόβλημα το οποίο έχω. Είναι όντως σε καλή κατάσταση. Θέλει να παίξει. Απλά η τελική απόφαση για τον τρόπο που θα τον διαχειριστεί, για τον τρόπο που θα αγωνιστεί. Είτε ως βασικός, είτε ως αλλαγή, θα ανήκει στον Ένιγκ. Θα το δούμε τώρα αυτό. Αλλά πιστεύω ότι λογικά θα είναι στην αποστολή. Μάλιστα. Και θα είναι και μια σημαντική μονάδα, έστω και ανέτοιμος θα πω εγώ για τον Άρη, ο οποίος καίγεται για τον γκολ στο αυριανό παιχνίδι και στα τελευταία δύο μας τουλάχιστον έδειξε ότι έχει πρόβλημα σε αυτό το κομμάτι. Σωστό. Σωστό. Έχει ένα θέμα. Και έτσι πως θα παίξει Ατρόμητος κιόλας. Και ο Ατρόμητος έχει θέμα όμως. Ο Ατρόμητος έχει θεματάρα. Αν έχει ο Άρης θέμα. Ο Ατρόμητος έχει να βάλει γκολ να μείνει. Απλά το μυαλό του Ατρόμητου πάλι αύριο στην άμυνα θα είναι και στο να κρατήσει το 0. Και ναι, εντάξει. Και αυτό το πλεονέκτημα βασικά του Ατρόμητου, γιατί το κάνει καλά αυτό το κομμάτι, είναι το μειονέκτημα του Άρη φέτος, ο οποίος απέναντι στις τέτοιες άμυνες είναι αρκετά δυσκολεύεται αρκετά.
και θα πρέπει να το. Θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός και ουσιώδης αύριο στις λίγες ευκαιρίες που πιστεύω θα του δοθούν για να σκοράρει. Λες να έχουμε καμιά παράταση, Νίκο. Δύσκολο το βλέπω, ρε. Τώρα πρόσεξε τι γίνεται. Η ΕΠΟ άλλαξε την ώρα του παιχνιδιού και το έχει μια ώρα πίσω. Με τη λογική ότι ο Άρης δεν προλάβαινε την τελευταία πτήση. Αν όμως το μάτς πάει παράτα, πέναλτι, ο Άρης πάλι μένει την αύριο το βράδυ. Ναι, δηλαδή, αν πάει παράτα. Τι θέλετε, το μεσημέρι, τι να σας κάνουμε, δηλαδή. Τώρα μην με κάνεις να γίνω σαν τον άλλο και να σου πω ενέρεστε, αλλά έχουμε τέρμι την Κυριακή τώρα. Δεν γίνεται δηλαδή. Πρέπει να γυρίσουμε. Τι να σας κάνουμε, θα βάλουμε 7 η ώρα. Πάρτε την πρόκριση στην κανονική διάρκεια. Εμείς θα θέλουμε. Βάλουμε Τετάρτη, ρε φίλε. Βάλουμε Τετάρτη να παίξω. Τετάρτη παίζω πάω, ρε φίλε. Εντάξει, άρεσε. Να το βγήκε το θέμα. Είναι ο διαιτητής που έκλεισε τα μάτια στη ρατσιστική επίθεση, ο Καραντώνης. Ο Καραντώνης και αυτό, ναι. Και πολλά παράπονα ο Άρης γενικότερα από το συγκεκριμένο πειθαρχικό έλεγχο στο μάτι τη έλευση. Βέβαια. Ναι. Απλά δεν ήθελα να πω τόσο πολύ στα παπούτσια του Απόντους. Όχι, αν υπάρχουν γεγονότα, πέρα από την πλάκα, εγώ απλά δεν ξέρω τι γίνεται με Καραντώνη και Άρη. Ήμουν ειλικρινής, δεν το θυμόμουν αυτό. Κοίτα, νομίζω ότι το τρίτο του μάτς φέτος, μία φορά σφύριξε στο μάτς το 0 Ζάφη στα Πηγάδια τον περασμένο Οκτώβριο και το δεύτερο ήταν η συνέλευση Αρίνα. Που είχε γίνει αυτό το θέμα με τον Μπα, που εκεί, εντάξει, τώρα δεν ξέρω κι εγώ ακριβώς τι λέει ο κανονισμός. Αλλά θα έπρεπε να διακόψει το παιχνίδι. Καλά, Νίκο, ο κανονισμός λέει και για αντεθνικά συνθήματα, λέει πολλά κανονισμοί, ναι. Αλλά δεν έχει εφαρμοστεί στο κομμάτι αυτό. Δυστυχώς ούτε μισός. Σε τέτοιες περιπτώσεις, βέβαια, και να μην υπάρχει κάτι στον κανονισμό, πρέπει να πηγαίνει περίπατο ο κανονισμός όταν μιλάμε για τις επιθέσεις. Είχε κάνει κάποια σύσταση ή τίποτα πέρασε έτσι το γεγονός. Είχε γίνει κάποια σύσταση. Προσπαθούσε να ηρεμήσει τον. Όχι, δεν είχε κάνει κάποια σύσταση. Δηλαδή να σταματήσει το μάτι για ένα λεπτό να γίνει από το μεγάφωνο μια σύσταση, όχι. Τίποτα. Εδώ ακόμα να σου πω κάτι, Αστέρδιο. Εδώ στην Αγγλία, τώρα δεν θυμάμαι σε ποια ομάδα, τιμωρήθηκαν με διαβίου αποκλεισμό από τα γήπεδα οπαδοί, νομίζω, της Γούλφς ήταν, της Γουότφορντ, για ρατσιστική επίθεση. Εδώ πέρα δεν έχουμε βρει ακόμα αυτούς που κάνουν ρατσιστική επίθεση στον ΜΠΑ. Και δεν ασχολήθηκε ούτε η Λάρισα φυσικά με το συγκεκριμένο ζήτημα και να πει ότι εσείς οι τρεις ήσασταν, εσείς δεν ξαναμπείτε στο γήπεδο. Και πάντα θυμάμαι την ανακοίνωση της ΑΕΛ, ο έγχρωμος λέει ποδοσφαιριστής, αγράμματη. Αγράμματη ρε φίλε, αγράμματη. Δεν ξέρω ποιος την έγραψε την ανακοίνωση, αλλά να πας λίγο σου πάλι στο σχολείο. Ο έγχρωμος ποδοσφαιριστής. Τέλος πάντων, εντάξει. Περιμένουμε λοιπόν την αποστολή, ναι. Θα έχει και κόσμο στο αεροδρόμιο 5 η ώρα. Ναι, αυτό όπως έγινε γνωστό χθες, ναι. Έστω και ανεπίσημα με πρωτοβουλία του Super 3 θα υπάρχουν οπαδοί της ομάδας για να ψυχώσουν έτσι τους ποδοσφαιριστές. Για το αυριανό παιχνίδι και φυσικά υπάρχει κάλεσμα και προς όλο τον κόσμο γενικότερα όσοι μπορούν και έχουν τη διάθεση να είναι στο αεροδρόμιο σήμερα. Θα έχει κόσμο για να ξεπροδοτήσουν. Δεν θα έχει κόσμο στο Περιστέρι, βέβαια. Δεν θα έχει και από ότι τώρα διάβαζα μια ανακοίνωση στα προμήθεια ότι εισιτήρια μόνο στους κατόχους διαρκείας λέει. Το γνωστό, ναι, εδώ. Μόνο κάτω για Δηλαδή σε 186 άτομα, τι, σε πόσο δηλαδή τη διαρκεία, τι διαρκεία. Νομίζω αυτό βγαίνει κάθε φορά για να αποθαρρυνθούν έτσι φίλοι τη άλλη ομάδα. Δεν νομίζω να ισχύει. Δηλαδή αυτό που λέει ο Κώστας, πόσοι είναι οι καθηγητέ τη διαρκεία. Πόσοι είναι, χίλιοι είναι, 500 είναι, πόσοι είναι. Σιγά μην είναι χίλιοι. Πόσοι, όχι, χίλιοι τώρα στον ανθρώπινο. Ναι, ναι, αυτό λέω. Μα γι' αυτό λέω 186 άτομα. Εντάξει, ο ανθρώπινο είναι πάγια τακτική του φέτο. Να μην δίνει εισιτήρια. Στους φιλοξενούμενους και ιδιαίτερες ομάδες όπως ο Άρης, ο ΠΑΟ για παράδειγμα ή ο Ολυμπιακός, αλλά εντάξει, έστω και χωρίς διαφορετικά θα έχει κόσμο του Άρη αύριο. Δηλαδή, εγώ ξέρω με κόσμο που θα ξεκινήσει και από τη Θεσσαλονίκη είτε αύριο, ας πούμε, είτε ακόμα και από σήμερα και χωρίς διαφορετικά θα πάνε στο γήπεδο με τον κόσμο στο τρομή του. Εγώ αυτούς, Νίκο, τους θαυμάζω, να ξέρεις. Γιατί είναι φίλοι του ΠΑΟ, του Άρη, του Ολυμπιακού, δηλαδή είναι πολλοί που. Δεν κατεβαίνουν μόνοι τους. Ναι, ναι. Μπαίνουν μέσω στους αντιπάλους και κρατούν την ψυχραιμία τους. Μπράβο τους. Ναι, αυτό. Κρατήστε την ψυχραιμία σου και στην καλή και στη στραβή κιόλας. Και πρέπει λίγο δηλαδή να. Πρέπει να έχει μια αυτοσυγκράτηση και όντως αυτό. Στη στραβή είναι εύκολο. Δηλαδή αρχίζει και πινελικώνεις και σου βγαίνει από μέσα. Τι κάνετε, ναι. Άχρηστη κτλ. Εντάξει, στη χαρά είναι το θέμα. Πώς πνίγεις τη χαρά. Σίγουρα. Με κανένα γκολ στο 90, στο 85, εκείνη το θέμα. Τέλος πάντων, αυτοί που το κάνουν είναι εκπαιδευμένοι. Έχουν βρει τις ισορροπίες μέσα τους. Κάνουν γιόγκα, δεν ξέρω τι κάνουν. Ότι θα έχει, θα έχει. Τώρα. Θα έχει. Πώς θα έχει, δεν το μάθει κανείς. Ωραία. Κάτι άλλο δεν έχουμε, Νίκο. Ηρεμία σήμερα. Αύριο περισσότερα. Για δεκάδες και τα λοιπά. Να δούμε και αν ο κόσμος πάει όντως στο αεροδρόμιο. Γενικό, αύριο θα είναι η μέρα του Άρη. Ευχαριστούμε, Νίκο. Ευχαριστούμε τον Νίκο Παπαδόπουλο. Μας ενημέρωσε για τον ποδοσφαιρικό Άρη. Δεν έχουμε ιδιαίτερο χρόνο, Στέργιο. Πρέπει να κάνουμε, να μην κάνουμε μια απόπειρα για τον Νίκο. Να κάνουμε μια απόπειρα για τον Νίκο, αλλά για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει.
Από εδώ και πέρα δεν θα γίνει από εδώ και πέρα που έχει πει. Από εδώ και πέρα, Χρήστα, θα τη βλέπει τον Άρη από εκεί και πέρα. Έχει υποθεί και αυτό. Εντάξει, ρε φιλότητα, μιλά στο ραδιόφωνο 50 ώρες την ημέρα, θα γίνει και ένα λάθος. Εντάξει, τώρα πέρα την πλάκα. Έτσι. Συμβαίνουν αυτά. Εντάξει. Λοιπόν, έχετε πάντως ακόμα δύο λεπτάκια για να στείλετε μήνυμα στο 54526 FM και ενώ πάω κορματεπώνυμο για τα τρία εισιτήρια ναι. Το αγώνα. Ακόμα θα δώσουμε ακόμα δύο λεπτά. Παραπέντε είναι. Δύο λεπτά ακόμα. Θα σας πω εγώ πότε να σταματήσετε να στέλνετε. Θα είναι κρίμα να στείλει κάποιος να μην μπει στην κλήρωση. Έχουμε Μοσχοβίτη. Έλα ρε φίλε, έλα, έλα ρε Νικό, έλα ρε Νικό. Έχεις 1,5 λεπτό, για πες. Πού είναι ο παίκτης ρε παιδιά, πού είναι ο παίκτης, ο παίκτης. Τα έλεγε ο Νίκος φίλε, τα έλεγε ο Νίκος. Τα έλεγε ο Νίκος. Μόνο ο Νίκος τα έλεγε, ότι παιδιά. Δεν το βλέπω αυτόν. Νίκο, τα έλεγες. Ευγενικά το έλεγες, εντάξει. Γενική ήταν η αναφορά. Ναι. Αλλά εδώ τώρα μιλάμε για ειδική κατάσταση. Τι γίνεται με αυτό το ταλέντο, αλήθεια. Σου είχα πει Νίκο, πάρ' τους τα διαβατήρια. Έχει η Ελλάδα μέρη να πάνε να περάσουν και να χαλαρώσουν. Δεν βγαίνουν από τη χώρα κανείς. Είμαστε σε κατάσταση δύσκολη. Αυτή η περίοδος πέρσι ήταν η αρχή του τέλους. Σωστά, σωστά, σωστά. Αλλά πέρσι δεν είχε αποφύξει εκτίμηση ότι η χώρα είναι μεγάλη, μετά τον τελικό κυπέλλου. Φέτος εντάξει, η αλήθεια είναι ότι κατηγορηθούν όλοι εδώ. Αλλά προέκυψε από το θέμα με τον Σμιθ. Ο Κώστας λέει την Παρασκευή έρχεται, λέει ο Κώστας. Ναι. Έτσι λέει ο Κώστας. Εγώ έχω την πληροφορία, μου είπε κάποιος το, δεν είναι τσεκαρισμένο, εντάξει, να μην... Λέω ότι μια φήμη λέει ότι την Παρασκευή θα έρθει τελικά. Ναι. Και ναι, να εξετάσει κάτι στα αυτιά μου, από την αλήθεια, για μια πιθανότητα για την Παρασκευή. Γενικά τώρα η συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή είναι πολύ ιδιαίτερη, απλά δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να βρεθεί συνεννόηση. Δηλαδή η όλη παρεξήγηση, παύλα θέμα που έχει υπάρξει. Θα βρεθεί. Ο παίκτης έφυγε, ήθελε να φύγει από πριν, πίστευε ότι θα πάρει μια άδεια και θα φύγει. Έπειτα η άδεια τότε, άλλαξε ο προπονητής, έφυγε με δική του πρωτοβουλία, να το πω έτσι. Τώρα που μιλάμε, λοιπόν, ποιο είναι το θέμα, τώρα που μιλάμε, γιατί δεν έρχεται. Τι προκύπτει. Δεν είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Γιατί. Το βράδυ είναι φτιάχνει μια τέτοια πληροφορία από τον Κώστα ότι είναι πιθανό την Παρασκευή να είναι πίσω. Είναι το θέμα... θέμα είναι τι θα γίνει αν την Παρασκευή είναι πίσω. Είναι θέμα οικονομικό. Είναι θέμα οικονομικό. Ξεκάθαρο δηλαδή και θέμα. Κάτι άλλο. Δεν είναι τέτοιο θέμα. Νομίζω ότι από πλευρά που έχουν γίνει οι κινήσεις για να μην υπάρχει οικονομικό θέμα. Καλά, προφανώς και δεν είναι ότι ο Πάκου πληρώνει κάθε μήνα. Καλά, ναι, εντάξει. Αλλά δεν είναι ο λόγος αυτός που έτσι γιος. Δεν είναι ότι δεν αντέχω άλλο με την οικονομική κατάσταση, φεύγω. Ήταν μια διάφορα πράγματα σε συνδυασμό με αυτό το διάστημα της διακοπής που ήθελε να πάει στην οικογένειά του. Θα του δίνονταν άδεια, γινόταν κουβέντα, δεν έγινε κάποια κουβέντα, έφυγε μόνος του, έγινε και αλλαγή του προπονητή, τέλος πάντων γενικότερα γίνανε πολλά στο προηγούμενο διάστημα. Τώρα, η ουσία του παίκτης δεν είναι εδώ. Ναι. Αυτό είναι που μετράει κιόλας. Και αν επιστρέψει θα γίνει. Έτσι. Είναι πάντως πολύτιμος, εντάξει, δεν το συζητάμε. Ναι, 100%. Καλά εννοείται. Αλλά. Αφού πήγατε και πήρατε Ρενίκο που έκτασε τη θέση του, πού να έρθει το παιδί πίσω. Ναι, σωστά. Δεν θυμάμαι να έχει συμφωνία κάτι τέτοιο. Ναι, Σάντα, δεν θα φέρουμε άλλο θέση. Θα είσαι μόνο εσύ. Κοίταξε, μετά τσατίζεται και επειδή τα έχω ζήσει στην καμπούρα μου πάρα πολύ, ιδίως αυτή τη σεζόν, μετά τσατίζονται και βρίσκουν οτιδήποτε. Και λένε ότι το σπίτι δεν έχει ζεστό νερό 24 ώρες το 24ωρο. Οι προπονήσεις που μας βάζετε είναι πάνω από 2 ώρες και τα λοιπά. Η πληρωμή μου έγινε 10 λεπτά μετά την διορία και τέτοια. Η ουσία για το Σμιθ είναι ότι ήθελε στο διάστημα διακοπής να πάει στην οικογένειά του, γιατί είναι εδώ από το Σεπτέμβριο. Να πάει, εντάξει. Εκεί είναι πολύ σεβαστό. Το θέμα μου είναι ότι δεν είχε αποφασιστεί κάτι οριστικά. Έρχεται μετά αυτή η απόφαση να πάω ότι δεν θα φύγει κανένας μετά την ήττα από τον Κολοσσό. Έγινε και αλλαγή του προπονητή. Και ο Σμιθ θεώρησε ότι δεν μπορεί να περιμένει άλλο, πρέπει να φύγει. Μάλιστα. Τώρα, αν επιστρέψει μέχρι το τέλος της εβδομάδας, να δω εκεί και πέρα αν μπορεί να βρεθεί λύση. Μην ξεχνάμε ότι ο Πάο κάνει αλλαγή ξένου παίκτη, δεν μπορεί να κάνει. Η ουσία είναι αυτή. Δεν έχει. Οπότε ίσως... η μόνη αλλαγή που μπορεί να κάνει είναι έμεινα του εξωτερικού. Ίσως ρίξει λίγο νερό στο κρασί του Πάο, επειδή δεν έχει άλλη αλλαγή. Θα δούμε. Ωραία, Νίκο. Επίσης νομίζω καλά και να το κλείσουμε ότι
Αν σου δώσει μια άλλη πρόταση, οκ. Okay. Αν δεν έχει. Έλα βρε, παίξει ένα μήνα έμεινε βρε, να σωθούμε και φεύγει βρε. Άντε. Έλα να κάνει κανένα συμβόλαιο και του χρόνου. Άντε. Ζομπά. Σε αγαπάμε εδώ πέρα. Παίξει και λίγο άμυνα. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Μόνο στο Fridays εκεί σε βλέπω συνέχεια. Έλα, δεν μιλάμε, δεν μιλάμε. Βοήθειες. Λοιπόν, ευχαριστούμε Νίκο. Τα λέμε, τα λέμε. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, Κώστα, τρία νούμερα από το μισό λεπτό. Μη στέλνετε άλλα μηνύματα. Μη στέλνετε άλλα, παιδιά. Τελευταίο. Ο Σμίτ στον πάγκο ποιο φορούσε. Το 6. Θα σε γελάσω. Αυτό. Λοιπόν, σήμερα έχουμε, Κώστα, σήμερα έχουμε 31 μηνύματα. Θέλω 3 από το 1 μέχρι το 31. Γρήγορα, να πει ο Κωστής. 3 από το 1 μέχρι το 31. Περίμενε. Λοιπόν, περίμενε. Ρόστερ. 2, το 2. Ωραία, ναι. Το 2. Άνταμ Σμιθ, το 2. Περίμενε. Το 2 είναι το 2-1-2. Αποστόλου Κωνσταντίνος, το κινητό σε 9-73. Είπα και το 6, να μην το ακυρώσω. Μπόμπι Μπράουν, το 6. Περίμενε. 6. Και Χρήσ, το Πέτρος Τσαλοπάκης. Μέχρι ποιο νούμερο είπες? Το 31. Ο Πέτρος Τσαλοπάκης, το κινητό σε 508. Και το αγαπημένο μου 31, Ντάριους Γκάρετ, 31. Λοιπόν. Χρήστος Μουησιάδης, το κινητό σε 704. Αποστόλου Κωνσταντίνος, Τσαλοπάκης Πέτρος, Χρήστος Μουησιάδης, ενημερώνεσαι εν τόσο λίγων λεπτών από τη Μαρελής, μαζί μας και σήμερα η πίτσα Mr. Gold. Άνοιξε το τηλέφωνο για το delivery, είναι μέχρι, από τη μία το μεσημέρι μέχρι τη μία τα ξημερώματα, 2-3-10-62-85-86, η κορυφαία πίτσα της πόλης, είτε μένετε δυτικά είτε κεντρικά. Η πίτσα Mr. Gold έρχεται στην πόρτα σας και το Όδο Καλογεράς φυσικά μαζί μας όπως κάθε μέρα με ολοκληρωμένο συνεργείο και σέρβις και θερμοφανοποιείο και βαφείο και ανταλλακτικά και αυτοκίνητο αντικατάστασης εάν χρειαστείτε ένα τέτοιο. Τρία καταστήματα, στροφή Τριανδρίας Γρηγορίου Λαμπράκη 27, παλιά Συμμαχία Ωραίο Κάστρου Εσπερίδων 19 και 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών στη Θέρμη. Περάστε μια βόλτα και από το ίντερνετ otokalogeras.gr με πολλά ενδιαφέρουσα νέα και τις παροχές που σας δίνει το Ότο Καλογεράς. Αυτά από εμάς και σήμερα. Δράση σήμερα το απόγευμα, από νωρίς το απόγευμα. Υπάρχουν συνδέσεις με το Ολυμπιακό Στάδιο πολύ πριν την Σέντρα και φυσικά 8 με 10, με 10.30 θα δούμε που θα πάει το έργο. Ζωντανή περιγραφή από το Ολυμπιακό Στάδιο. Τα λέμε μαζί αύριο, λίγο μετά τις 12. Καλό μεσημέρι.